Δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα παίρνουν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Εγώ για φύγω πίσω από την κρίνια. Την αγάπη και τους χαιρετισμούς της ευρωπαϊκής οικογένειας, στην οποία ανήκουμε, τους χαιρετισμούς της ηγεσίας των ευρωπαϊκών χωρών που εκτιμούν και σέβονται την Κύπρο. Υπάρχει άνοιξη που διαδέχεται το χειμώνα και το Φεβράρι θα έχουμε, φίλες και φίλοι, την άνοιξη για την πατρίδα μας. Έγινε και προτεραιότητα μου ήταν πάντα το καλό των εργαζομένων. Θέλει πρόγραμμα, θέλει στόχευση, θέλει επιτέλους ανθρώπους που θα σέβονται τους πολίτες. Με πρόδωσαν, με πρόδωσαν οι φίλοι μου. Γίνανε σκλάβοι, δεν υπάρχουν. Με τον πλανήτη τον περνάνε σαν τρελό. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω τώρα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε πραγματικές ειδήσεις από το Πάσκατα TV. Πήγαμε για ριάλια και βγήκαμε κουρεμένοι. Η Τρόικα έβγαλε τα μεγάλα γερμανικά ψαλίδια και μας κούρεψε μαζικά και αδιάκριτα σαν άσπρα φώτρο βατάκια στο λιβάδι. Με πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρό μας Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος αφού έδωσε μεγάλη και σκληρή μάχη στο Eurogroup, τελικά έφτασε κουρεμένος. Μετά κουρεύτηκαν οι Κύπροι, οι Ρώσοι μεγαλοκαταθέτες, τα χιλιάδες μικροκαταθετούθια και μαζί τους κουρεύτηκε και η ανέμελη κυπριακή ζωή μας. Χρύσο πράσινο φύλλο, κουρεμένο στο πέλαγο. Τα ειδόνια σώπασαν στις πλάτες. Η Σαλαμίνα έβγαλε το γαλάζιο της φόρεμα και άρχισε να πλέκει το μαύρο τη τσεμπέρι. Η Κερίνια, αφού γκρασόταν το κακό που ερχότανε, και εμείς... Ήμουν 7 χρονών. Εφυλά τα λεφτά που μου δίνει η νούντα μου και η θύη μου στα γενέθλια μου μέσα στον κουκουμά. Είπα μου να τον σπάσω και να τα βάλω στην τράπεζα που είναι πιο ασφαλισμένα. Για το μέλλον μου. Εκλέψα μου τα μέσα μια νύχτα. Ποιος φταίει? Ο Χριστόφιας, ο Σαρλής, ο Ορφανίδης, ο Σταυράκης, ο Ηλιάδης, ο Αναστασιάδης, ο Σαρής, ποιος? Ποιος εκούρεψε το μέλλον μου? Θα πήρατε μία απόφαση. Ο κόσμος υποφέρει. Θα δώσετε τα 2 εκατομμύρια στον κύριο Ηλιάδη που ευθύνεται για τα ελληνικά ομόλογα? Δεν έχετε να πείτε τίποτε στην κοινή γνώμη? Δεν έχετε να πείτε τίποτε? Σας ρωτώ. Σας ρωτώ. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εσείς πήρατε τις αποφάσεις, οι οποίες προκαλούν την κοινή γνώμη. Δεν βάλες μου και τα τσάγια μου στην Ελλάδα. Βεβαίως, πρόεδρε μου. Μα κάτι ακούστηκε για κουρέματα. Όλα όσα ακούγονται περί κουρέματος είναι ανοητολογίες. Τι λύσω, είναι να μας κουρέψουν επειδή μας έπρεπε, είπε ένα. Για το όλο Θεού, δηλαδή, είδα μένα κουρέψαν τον Μπουρκόμα, για την τόξο. Ένα με κουρέψουν εμένα. Πελάρες, πρόεδρε, πελάρες, εμένα το φιλούι μου, ο Σόιντερ, είπε μου, Γιαννάκη, was beat it good, πάτε καλά. Και είπε μου εμπιστευτικά ότι να μας πήρουν και τα λεφτά μετά. Τι πρόεδρε! Εντάξει, προσπαθεί να το κρύψει, αλλά παρεμβαίνω. Μα με τη Μέρκελ, πρόεδρε! Κάποτε των πολιτικών καθήκων απαιτεί θυσίες στην Ελλάδα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Πρόεδρε, είστε το αυτοκίνητο, φεύγετε. Εγώ, στην Ελλάδα
ένα βέβαιο είναι το άρωμα. Αχ, λοιπόν, άντε, παιδιά. Και θα σα πω και κάτι. Από την Μέρκελ. Μπορεί με έτσι έντονα, έτσι. Στα μάτια. Στα μάτια. Στα μάτια. Δεν με έτσι έντονα, έτσι έντονα. Έτσι έντονα. Έτσι Τέλεια μου. Ο Σουλικιώτης δεν είναι μαζί σας. Όχι, δεν είσαι. Εσείς μείνετε εδώ, Νικοτέλα. Σε περιμένει η Μέρκελ. Πολύ σκληρός άντρας αυτός ο Σουλικιώτης. Πρώτα σε γνωρίζει καλά καλά και μετά σε πετάει σαν φωνάκι παγκοτό. Προχώρα. Τώρα που δεν πάω εδώ να πάμε κι εμείς να φάμε κανένα. Να με πείτε εγώ το σχημά μου. Εδώ μέσα ο πρόεδρος. Αν είσαι ο πρόεδρος με τη Μέρκελ, να... Με λεπτά για να την έρθω πίσω για την έρθω καλύτερα. Να δούμε. Μπάτσι ρε Μέρκελ, με κλείσαμε. Να μου σύν, έλεγα σαν τέτσι. Εκουρέσατε πρόεδρε. Α, ναι, η Μέρκελ, λίγο, δεν θα σε κάνει σωστά τίποτα. Είναι καλά. Να μου σύν, είναι κουρευτικά. Μιλάτε ρε, πέτε μου να κάνετε αφεστάκι, έχει κανένα πρόχειρο να κάνετε αφεστάκι, να δω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ένα συγκεκριμένο δίλημα ενώπιον. Αυτό το καταλάβαμε. Το ερώτημα είναι αν εσείς το κόμμα νιώθετε ότι πρέπει να απολογηθείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και επίσης, εάν υποκύψαμε σε αυτές τις πιέσεις, ποιο είναι το εχέγγυο ότι όταν θα έρθουν πιέσεις για το κυπριακό και εκβιαστικά διλήμματα δεν θα υποκύψουμε και τότε. Παρακαλώ. Τι παρακαλείτε, γιατί δεν απαντάτε στην ερώτηση. Είναι σαφής η ερώτηση. Καταλαβαίνουμε ότι είστε σε δύσκολη θέση, αλλά πρέπει να απαντήσετε. Κυρία Δικέτο, δεν είναι κανένας σε δύσκολη θέση. Α, απαντούμε στα ερωτήματά σας. Το φαντάζω ότι διάρχεται παγκύπρια έρευνα για να βρεθεί μια λογική εξήγηση για το παγκύπριο κούρεμα. Πώς το κούρεμα καταθέσεων που ήταν κόκκινη γραμμή τελικά έγινε μπλε με κόκκινες πιτσίλες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μας έλεγε. Δεσμεύομαι ότι. Δεν υπάρχει περίπτωση κουρέματος τελικά μας ξύριζε. Ποιο πουλάκι λάλησε για το κούρεμα και σε ποιους οι οποίοι έβγαλαν τα χρήματα τους έξω πριν να κουρευτούν. Για να λέμε και του κουρεμένου το δίκιο δηλαδή. Τώρα με τον το κούρεμα που ήρθε για να μας πιάσει. Εμένα στόχος που στήβαζε τώρα ένα δυνα, ας ή τώρα ένα δυνατή. Που διέγει στα κυπριακά, αυτοί οι παπάδες, αυτοί τα τάει. Άρα, μου πάρει μου πέμος, δεν μου ένας πούμε, η κρίση θέλει καλοπέρα. Παρόλο που η κρίση, η καλοπέραση είναι στο πρόγραμμα. Είναι στο αίμα του Κυπρέου, φίλε μου. Σε αγαπάς πολλά. Τα λεφτά σας! Βοήθεια! Δεν σας παρακαλούμε, τόσο! Δεν σας παρακαλώ! Σας παρακαλούμε! Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ, τα λεφτά σας! Τα λεφτά σας, τι είπερα! Σας παρακαλώ! Όχι, με τώρα! Όχι, τράπεζα! Όχι, τράπεζα! Όχι, τράπεζα! Όχι, τράπεζα! Όχι, τράπεζα! Σας παρακαλώ! Όχι, τράπεζα!
εντάξει. Ένα δεύτερο. Μια δευτερολογία και μια τράπεζα για να στρέψει. Ωραία. Κατάλαβες φίλε μου, κατάλαβες. Δύο εβδομάδες πρόεδρος στον Νίκαρο και κάτω Σαββάτα. Τι θα λάρες, είναι τα περιπέτειες. Αν μέχρι θα με τον ψηφίσεις. Έλα ρε, κύριε ρε, αφού εμείς έχουμε ψηφίσει καλά. Για το πράγμα να εσείς τώρα φτάνει. Φτάνουμε το και να συστηρώσουμε το κόμμα. Ναι, συστηρώσουμε το κόμμα να καταστρέψουμε η χώρα, μπράβο. Εντάξει, δεν ξέρω ότι μάθουμε έτσι τα πράγματα και είναι ένα ρε. Και δεν ξέρω, σου είναι αυτό και είπα το μόντερμα του. Δεν μπορεί να πω ρε, Νίκο, μου έφεγα το θαλάτα ρε. Επίε που τζι και είπε το ναι χωρίς να σκεφτεί ρε. Έσυψε να έτσι, ναι, και μου πούρισε ένας τόπος. Να δει τα κεφάλαια, ένα πατήσουμε για τόσο μαλακία. Γιατί ρε Νίκο, γιατί ρε Νίκο, ρε. Ακή, μην το είπα ρε. Όχι ρε, τα δύο Επίενε κύριος Χαρίς τον πόλεμο με έναν όπλο χωρίς σέρες μέσα και ο κύριος Αναστασιάδης σαν τα ξουρούσια να τους πει η Μέρκελ σε οποιοδήποτε άλλο τι θα κάνει για τον κυπριακό λαό. Τον κυπριακό λαό έχει δική του φωνή. Κι αν ήταν για να κουρέψουμε, κουρέψαμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε στην Εντρόικα. Κόσμος τηλεφωνά από το εξωτερικό να ανοίξει λογαριασμό, να βάλουν λεφτά στην Κύπρο. Για τους Κύπρους και την Κύπρο για να σωθεί η Κύπρο. Γιατί δεν τα ακούει τούτα ο κύριος Αναστασιάδης στην υπόλοιπη. Γιατί ένας παλικαρίδης άδεγε το αίμα του για την Κύπρο. Εμείς άδεγαμε τα λεφτά μας. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, άλλος Νίκαρος, κατέθεσε χθες ενορκοδήλωση στο Βασιλιακό Δικαστήριο Λεμεσού για αλλαγή ονόματος. Από τούδε και στο εξής, μετά τη θαυμάσια διαπραγμάτευσή της στο Eurogroup την περασμένη Παρασκευή, θα ονομάζεται Νίκος Αναστασιάδης, άλλος Νικούδη. Έτσι το σύστημα νίκαρε όλα μπλε, αλλάζει σε. Τον Νικούδιν είναι μπλετούδιν. Το λιγοδάνε περνούμε πολλά ωραία, δευτέρα της καθαράς, αλλά αγωνίουμε για απόψε. Αγωνίουμε για απόψε τι θα γίνει με την Τρόικα, αν μας τρώει, αν μας φάει. Όπως τον παίρνω το ανεπιμοθάνατο στο σκελεστικό απόσπασμα, ήρθαμε να μην τα χάμε να πούμε και αύριο πάμε για εκτέλεση μου η Τρόικα. Έλα σας την κυρία μάνα μου και περνάει τα αυτιά μου. Περνάμε ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Λέμε σώσια πάντα. Ναι. Τελευταίο ζάτιστα. Ναι. Αλλά καρναβάλι ψηφίσεις λέμε σώ. Ναι. Μπράβο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μια καλημέρα δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα. Έβαγα μια καλή κυρία για κλοπή κυρία. Μάλιστα, ακούω κλοπή. Έψεσα λεγιμού κάποιες πρέακρες. Βασικά να καλύψω σήμερα το πρωί μου πήγα στην τράπεζα να τραβήσω διάγεια με την κάρτα μου και δίπαν τα διάγεια μου μέσα. Ορίστε, είπε 235 ευρώ κύριε. Μάλιστα, έναν τίποτε κύριε. Είναι η αποκοπή για το Ταμείο Αλληλεγγύης Στήριξης της Κυπριακής Οικονομίας. Εκόψαν βούλους κύριε, ορίστε και το δικό μου το χαρτάκι του στήκος της Κύπρου. Άρα εγώ και νόμιζα και εγώ τι κλέψαμε. Όχι κύριε, ο γιάνο μου αντίθεως. Κύριε, να σας κλέψουν που το λογαριασμό σας θα αντιμάζει έτσι, αφού να φέρω τα αυτιά του. Πώς είμαι κύριε, τι ζυπά μου. Εκανό. Και ψηφίσαμε, αποκόψαμε κι εμείς με επώδυνο τρόπο. Εγώ είμαι παιδί πολίτεκνης οικογένειας και απέκοψα το επίδομα πολυτέκνων, της πολίτεκνης μάνας, της μάνας μου δηλαδή. Θα πρέπει να παράγουμε ντομάτες και αγγουράκια και να κελουβί και λουβί φρέσκο όπως έκαμε η γιαγιά μου για να τρώμε κύριε Ποταμίδη.
και πραγματικά δεν ρωτούμε. Τότε ήταν και μια φιλόλογο η έκθεση σα είναι εκτό θέμα. Αλλά προσπαθούν. Και εγώ εκπρόσωπο του λαού είναι, κυρία Παπαδοπούλου. Δεν πήρατε περισσότερε φίλου από μένα. Συγγνώμη, γιατί με αναγκάζει να το πω. Ελπίζω μετά από τι απαντήσει που θα του δώσω να συνεχίζει να θέλει να παίρνει το πρόγραμμα του μαζί μου στο Στρασβούργο. Γιατί το απολαμβάνουμε μαζί. Ο γενικό γραμματέα του Ακέλ δήλωσε στο Πάθατα τη διότι αριστερά έδωσε τη μάχη στη Βουλή ώστε να σωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Κύπρο και οι τράπεζέ μα. Σε ερώτηση ποιο ευθύνεται για την οικονομική κρίση στην Κύπρο, ο κύριο Κυπριανού υπέδειξε ω υπεύθυνη τη Γερμανία, τον κύριο Σόιμπλε και τον καπιταλισμό που έχουν προκαλέσει τη διεθνή οικονομική κρίση. Οι τράπεζέ μα και οι Ρώσοι εκατομμυρίου, είπε ο κύριο Κυπριανού στο Πάθατα TV, πρέπει να επιβιώσουν γιατί συνεισφέρουν καθημερινά στην επιβίωση των Κυπριών προλετάριων. Ο λογαριασμός του Γερμανού. Εσύ τα βάζεις, άλλος τα τραβά. Ελληνίδες και Έλληνες, στην προεκλογή μου εκστρατεία σας υποσχέθηκα ότι με την εκλογή μου θα γινόταν η Ανάσταση και θα ερχόταν η Άνοιξη. Η προεκλογική εκστρατεία τελείωσε. Έτσι, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, σας υποσχέθηκα ότι θα πράξω τα πάντα προκειμένου να αντιμετωπίσω τη βαθιά οικονομική κρίση για την οποία φταίει ο Χριστόφλας. Ταυτόχρονα ενημέρωθηκα πως πάντα θα σας μιλώ με τη γλώσσα της αλήθειας και χωρίς την ταινία του πολιτικού κόσμου. Είναι αλήθεια ότι μέχρι προχθές έλεγα ότι δεν θα αποδεχτώ κούρεμα της Κύπρου και η δέσμευσή μου αυτή ισχύει και σήμερα μέχρι το τελευταίο γιώτα. Δεν έχω αποδεχτεί στο Eurogroup. Γύρω από με συγχωρεί και κούρεμα, αλλά ένα ελαφρό καθάρισμα μαλλιών, ώστε αυτά να πλένονται καλύτερα, πράγμα που θα μας απαλλάξει από την ρωσική μητρίδα, την οποία φταίει ο Χριστόφλας. Δυστυχώς δεν είχα άλλη επιλογή. Οι Ολλανδοί ήθελαν να μας κάνουν τα μαλλιά σκρέ, οι Φιλανδοί φάντες, οι Αστριακοί Βερμανάν και οι Γερμανοί ήθελαν να μας ταξουρίσουν. Συμπερίζομαι απόλυτα τα δυσάρεστα αισθήματα που προκαλεί αυτή η οδυνηρή απόφαση για την οποία ουσιαστικά φταίει ο Χριστόφλας. Το δρόμο μας δεν είναι εύκολος. Ουσιαστικά πάμε στα κάμματα με μια ταλαμπάνκα. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στην αποφασιστικότητα του Κυπριακού ελληνισμού. Πιστεύω ότι με συλλογικές προσπάθειες, με γενναίες αποφάσεις και αν κάνουν ό,τι μας πει η Τρόικα και οι φίλοι μας στην Ευρώπη, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν. Καλή σας νύχτα. Με αίσθημα απόλυτης ευθύνης, συνεδρία του Eurogroup, ολόκληρη την οικονομία, είναι όμως συνεργασία του τραπεζί. Η προτινόμενη συνεισφορά των κατατεθών, προκειμένου οι αποφάσεις του Eurogroup για φετινή έκκληση στα κοινοβουλευτικά κόμματα, των οποίων και την απόφαση θα σεβαστώ απόλυτα, συνεδρία του Eurogroup. Όλα καλά. Μάντα καλά. Καλά παπά, εσύ. Έχει κανέναν delivery. Έχει, παπά, πήρε να το γραφείο σου και να σου παίρνω τα πέσεις σου. Ναι μου, σε ποιο delivery, να μου του λαλείς. Δεν είπαμε ότι η μάμα ήταν να με πράξει, πουλαμε. Ναι, και ποιος είναι να πάρει τον delivery, ποιος. Εσύ. Εγώ. Ναι. Δέγω. Θέλω να πάρω κόλλο να προσέχεις εσύ. Βεβαίως. Θέλω να προσέχεις να μην πάει κουπούτε να με τηλεφωνήσει με μιλήσει με καμιά. Βεβαίως. Πώς και σε έτσι όταν έρθει κόλλο σιώμα. Τέχεις. Να τη πάω σε παρακλείδω τον καθέν του άντου. Άτε. Έλα Κρυτακή, ένα σκέψο τίπλο σε παρακαλώ με το πλάω να... Κάτσε καλέ μου, μπορεί να βάλεις. Σκέψο τίπλο. Αντροπινό, ναι. Αντροπινό. Μπα εσύ. Γεια. Η αστυνομία των Βάσεων σε συνεργασία με την αστυνομία της Δημοκρατίας, ειδικά αυτή την περίοδο πριν το Πάσχα, εντατικοποιούν τις περιπολίες.
Η αστυνομία των Βάσεων σε συνεργασία με την αστυνομία της Δημοκρατίας, ειδικά αυτή την περίοδο πριν το Πάσχα, εντατικοποιούν τις πληροφορίες που αφορούν. Η αστυνομία των Βάσεων σε συνεργασία με την αστυνομία της Δημοκρατίας, ειδικά αυτή την περίοδο πριν το Πάσχα, εντατικοποιούν τις περιφορίες στις περιοχές που γκυκνιάζουν με τα κατεχόμενα για να αποφεύγονται τέτοιου είδους εμπορικές δραστηριότητες. Κάνει αγόρι. Να, πάτε σκύψει. Τι είναι τώρα που να με. Γιατί δεν ξέρω να μου να γίνει. Όχι, γιατί. Γιατί ρωτά, γιατί ρωτά μετά του σκαντάλου. Προσέχει τα λόγια σου. Φύγε τώρα που θα μένα μέσα σε ακούσει ο κύριο Κακό και θα μένει μόνοι. Μα είναι ο κύριο Κακό, ήταν με. Ναι, αϊ, αϊ, τι έπρεπε. Κύριε Κακό. Έτσι θα πα πού ποτέ. Είσαι σκύρο. Σκυρότατο. Θα την έξοδο του βέβαια θα προσπαθήσουμε να του αποσπάσουμε κάποια αντίδραση. Ο πρόεδρος του Βίκο Μάριος Στάρογεν ζήτησε να φύγει η Τρόικα και η Γερμανία από την Κύπρο γιατί απέτυχαν ως φίλοι και εταίροι μας. Αυτοί οι κύριοι είχαν το θράσος, είπε ο κύριος Στάρογεν, να μας προσφέρουν μόνο 10 δις, ζητώντας μας να κουρέψουμε με άλλα 5 τους Ρώσους χριστιανούς. Η Ρωσία, κατέληξε ο κύριος Στάρογεν, θα μας δώσει μόνο 5 δισεκατομμύρια και εμείς θα τους δώσουμε βάσεις, το αέριό μας και ό,τι άλλο προτιμάει η ψυχή τους. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Περιμένετε να. Είμαστε συντεμένοι απλώς. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Δεν θα υποκλέψουμε να πούμε. Δεν θα υποκλέψουμε. Και αν δεν παίζουν οι τίτλοι απλώς. Πέφτουν οι τίτλοι απλώς ένα λεπτό. Ο πρεσβύτερος. Στα δεξιά σου αμέρος. Ο πρεσβύτερος. Μήπως ένα αυτοκούρεμα, θα ήταν προτιμότερο εδώ που έχουμε φτάσει για να μην εξαρτώμεθα από τον κύριο Σόιμπελ και όλους τους άλλους, αφού αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κοινοτική αλληλεγγύη. Κοίταξε κύριε Βικέτο, θα μιλήσω και με τους δικούς σου όρους. Και το αυτοξύρισμα μπορεί να τραυματίσει περισσότερο το πρόσωπό σου. Άσχαρε, έλα ρε Χούλη. Ναι, να μου γίνε, ναι. Ναι, είδα σε μπροστά ρε Χούλη, σίγουρη μου να είπε. Είδα στα μονά καλά, έχεις δίκιο. Για ούλα, ο Χριστόφια, θα σου κάνω χρόνο σμή. Ναι, ενώ Χριστόφια που δεν του μας κρούσουν να πάει για να τσίξει. Κουράτε πρέσα. Είδα στα μονά ρε μπέιμι, να του πει τα στρα να τεχούμε για κλόγια. Σε κάναμε λάθος. Ακούρε Χούλη, ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε μητά σας. Ναι, ούτε κούρεμα φοβάστε ούτε τίποτε. Τι θα πάρεις από τον πιο άρχοντα να πούμε. Να σου όντως θέλω να σβήσεις. Μόνο η ψυχή μας έμεινε για να την κουρέψετε. Αλλά ένα πιάτε να... Ρε Χουλή, ήρθανε τα μέσα στο ρίκ. Ε, για το... Είπα έσταμε ρε Χουλή. Αφού το ρίκ είναι το μόνο που θα είναι ιδιότητα μου κομπή. Δείξε ο Νίκος. Ε, έχω για τα μέσα που να βάλουμε την μισά. Πάει πάνω. Ε, έχω σου πω, τι να πάρω να βρω μέσα να του πω ότι με στείλες. Άλλο, άλλο. Εκκλήσει. Υπάρχει ποτέ ένα δικά που να χτύπε. Μπορεί να καταλάβω να μας κάνει πίσω άνθρωπος. Επιστρέψαμε στο δύο φίλες και φίλοι και μετά από το έντο της οικονομίας και της ψυχολογίας ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τη διατροφή μας. Στο επίκεντρο της συζήτησης μας στη σημερινή μας εκπομπή είναι η νηστεία. Θα δούμε κατά πόσο η νηστεία μπορεί να συμβάλλει στη σωστή διατροφή για να ο αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιάνης Πάτης Κύπρου και κοπέδου 12 ο Χρυσόστομος Β' έθεσε χθες ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας και της Οικουμένειας της Κύπρου. Όπως είπε ο Μακαριότατος, η Εκκλησία προσέφερε 200.000 άλλες χωράφια, 24 ξενοδοχεία 5 αστέρων, 10 ξενοδοχεία 4 αστέρων, 3 ξενοδοχεία μπουτίκ, 350 μπαρ και night club και 200 οικόπεδα φιλέτες σε διάφορες πόλεις της Κύπρου. Σε αντάλλαγμα η Εκκλησία θα πάρει μετοχές στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όπως είπε ο Μακαριότατος, το μέλλον δεν είναι πλέον τα επίγεια οικόπεδα αλλά τα θαλάσσια οικόπεδα.
Για μας δεν τίθεται θέμα κούρεμος καταθέσεων. Να αποκαταστήσουμε την καμένη μας υπερηφάνεια και να ξαναδώσουμε την πατρίδα της και τον λαό μας την αιστεία και την προφητή. Δεν είναι θέση της κυβέρνησης πως θα πρέπει να αγγίξουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο τις εγχώριες καταθέσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή και θα δείτε ότι η σκληρή δουλειά φέρνει καλά αποτελέσματα. Ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι στο τραπέζι. Θα είναι καταστροφικό. Ο κύριος Νεοφίτου δήλωσε επίσης ότι ξεκαθάρισε προς τους συνομιλητές του ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό για την Κύπρο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι παραδείγματος χάριν οποιαδήποτε συζήτηση για κουρέματα είναι εκτός συζητήσεως. Πετύχαμε ένα εφάπαξ τέλος αλληλεγγύης και σταθερότητας πάνω στις καταθέσεις. Ωραία. Φορείς το γυαλί τώρα τελευταία, άκουσα ότι κουρεύκουσε σαν κοιμάτι. Να, ένα πράγμα θα σας πω. Έτσι μηνό μωρό, εκόψαν το 70 ευρώ. Που λογαριασμό. Το λίγο σας πω. Του αρέσει. Μπορεί να μου ξαναγείρει η αρχή να μην αρέσει. Ναι, πείτε μας το ξανά. Τεσσάρο μηνό μωρό, του κόψαν 70 ευρώ. Όχι δικό μου, το αδερφού μου. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε τις πραγματικές ειδήσεις από το Πατάτα TV. Η Κύπρος βρίσκεται εδώ και μια εβδομάδα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Από την περασμένη Κυριακή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν βγήκε από το Προεδρικό και βρίσκεται, με συγχωρείτε, σε συνεχή σύσκεψη με το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ο πρόεδρος ταυτόχρονα κάνει συσκέψεις με το Υπουργικό Συμβούλιο. Κάνει συσκέψεις με το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας και συσκέψεις με την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Μέχρι τώρα αποφασίστηκε όπως συνεχιστούν οι συσκέψεις και συμφωνήθηκε όπως παραγγείλουν πίτσες σαν τυρί, μοστατέλα και μπύρα. Καλή σας μέρα. Δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση ότι...
τι να πεις. Δεν υπάρχουν λόγια να βρεις. Τι κοιτάς δεν μπορείς. Ούτε λέξη δεν έχεις να πεις. Δεν μιλάς τι να πεις. Κανείς δεν θέλει να προβεί σε δηλώσεις. Καλείς να μας περάσει που είναι το κούρεμα, πρόεδρε. Δεν το περάσει, Σαρή, είναι άλλη επιλογή. Αν δεν εγκουρευτούμε, θα μας εξουρίσουν. Μα θα τους αφήσουμε να κουρέψουν τις καταθέσεις του κοσμάτου, πρόεδρε. Δεν θα κάνουμε τις πλήσεις Ελλάδα, να πατήσουμε, να κλείσουν οι τράπεζες. Πάνω απ' όλα η σωτηρία της πατρίδος. Πώς θα σωθούμε, πρόεδρε, εσείς δεν λέγατε. Δεσμεύομαι ότι δεν υπογράφω κούρεμα καταθέσεων, γιατί θα είναι καταστροφικό. Εγώ και ο Σαρής δώσαμε μεγάλες μάχες στο Γιούγκο. Πολεμήσαμε με... Με πάθος. Με πάθος. Κάτω από πολύ αντίξες συνθήκες. Να καταλάβεις. Δεν με αφήκαν να συμπηθώ το μεσημέρι. Και πάνω στο τραπέζι δεν μας έφεραν ούτε ένα τσάι. Να ξέρουμε τι έγινε. Τίποτε. Ούτε μοντών τον καφέ. Κάνει παραγία. Και ένα μπασάκι τέρις. Ήταν ούτε ο νόμος μου κέριανς. Έτσι πώς άλλο λίτρο έκανε πάνω μας, εμπερκυκλώσαν μας. Όμως ο πρόεδρος εσηκώστηκε πάνω σαν τους διγενή και τους είπε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά δεν καταλάβει είναι κανένας Χριστό. Έθελα να μας κουρέψουν πρώτα νούμερα. Όμως εμείς εκαταφέραμε και φύγαμε με ελαφρά κοψίματα. Ναι, έτσι για να φύγει λίγο την τροξαλίδα. Πάντως δεν σπίλησε Ελλάδα, μας την είχα στημένη. Δηλαδή αυτό που ακούγεται ότι ξέρετε για το κούρεμα δεν είναι αλήθεια. Ούτε ότι επίτηδες φύγατε Σαββατοκύριακο που ακολουθούσε τρίμερο. Ναι. Πρόεδρε, θέλετε και όλα τα κόμματα είναι εναντίον. Για τον κόσμο. Με 36 εναντίον και 19 αποχές, το νομοσχέδιο απορρίπτεται. Δεν επέρασε. Τι θα κάνουμε τώρα. Όχι! Μέχρι το Δημοκρατικό Συναγερμό ζήτησε με αποχή. Θα μας εισχύσει η Μέρκελ. Δεν σπίσε Ελλάδα. Το τσάιλο. Τι θα κάνουμε τώρα. Για αυτό. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Καρεκλά. Είναι κύριος Καρεκλά. Τρισχόλιο. Δεν μπορώ τώρα. Δίνω μάχη με τους Ευρωπαίους. Πολεμώ με τους Ευρωπαίους. Κύριε Καρεκλά, ο πρόεδρος δεν μπορεί να σας μιλήσει αυτή τη στιγμή. Πολεμά. Δεσμεύομαι ότι θα υποστηρίξω την απόφαση της Βουλής μέχρι το τελευταίο Ιταλιότα. Τι θα κάνουμε τώρα. Εχάσαμε, πρόεδρε. Μόνο η Ρωσία μας σώζει. Ποιος μιλά τους Ρώσους τώρα. Τι θα τους πω. Που πήγαμε να τους καταπέψουμε. Να τους κουρέψουμε τα κεφάλια. Πρέπει να βρούμε κάποιον που τους γνωρίζει καλά. Κάποιος που να μιλά τη γλώσσα τους. Ούτε που να το σκεφτείς, ούτε που να περνά από το νου σας. Πήρατε στο προσωπικό φωνοκιβώτιο του πορεκομουνιάτη που καλέσατε. Αυτή τη στιγμή τη λέει κουβέπια στο κελάκι. Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο που θα ακούσετε. Δημήτρη μου, εγώ είμαι. Ποιος το ζητά παρακαλώ. Πατρίτη, πώς ξέρεις με μπλάκα, εγώ είμαι ο Νίκος. Συγγνώμη κύριε, αλλά εδώ δεν κουρεύουμε. Έκλειε, με μου πείτε να τον ξαναπιάσω. Με μου. Δημήτρη μου. Μα τα χίλια δονόπουλα που διαμαρτύρουν και έξω από τη Βουλή δεν είκο. Είστες πόσο σου τώρα, ο χάστες που τον παρπέρει. Ακούς πάρα Δημήτρη. Ήθελες να κουρέψεις τα λεφτά του εργαζόμενου λαού και λαδείς μου με ακούρπα. Με ακούρπα Δημήτρη. Και του πράσινου λαού εν πάση περιπτώσει. Με ακούρπα στο τετράγω. Σε παρακαλώ ρε φίλοι μου, για στο μπούτι και πέτω ότι συμβούμαστε κάμε να μου να κάνεις. Δεν τα πάρεις φυλακή τα εμπλημένα. Πέτω ότι δεσμεύουμε να τα κάνουμε όλα. Αλλό, ποιος μιλά, παρακαλώ έτσι σας ακούω. Αλλό, ναι, bye.
πάμε στο πλάν C. Πατέρα μου, ο εντός ουρανός, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Θέλω να κάνω έκκληση στον κόσμο εγώ, αυτούς που μας παρακολουθούν τουλάχιστον. Οι ελπίδες μας πρέπει να είναι στο Θεό και μόνο στο Θεό. Φαίνεται ότι οι πολιτικοί, οι πολιτικά πρόσωπα και οι υπόλοιποι δεν είναι πλέον πρόσωπα που μπορούν να κάνουν κάτι. Όλη η ελπίδα μας στο Θεό, παιδιά. Έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, όπως είπαμε και στην περασμένη είδηση, εδώ και μια εβδομάδα δεν έχει βγει από το προεδρικό μέγαρο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρόεδρος δεν μπορεί να βγει γιατί είναι συνεχώς στην πρίζα. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, ο πρόεδρος δεν βγαίνει από το προεδρικό γιατί τον έβαλε τιμωρία η Μέρκελ. Σύμφωνα με τον Ζαχαρία Κουλία, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν βγαίνει από το προεδρικό αν δεν μεγαλώσουν πρώτα τα κουρεμένα μαλλιά του. Θεωρώ και πιστεύω πως αυτή η ηγεσία αυτή του τόπου, έστω και την Ιστάτη, θα πάρει τις ιστορικές τους ευθύνες και θα σώσουμε τον τόπο μας. Το ευχαριστούμε στα παιδιά μας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η πολιτική ηγεσία του τόπου θα χαραμίσουμε την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Παρά τα δύσκολα. Απόψε δεν θα κοιμηθούμε. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Εντάξει δεν φτάνουμε την πυκνή αλήθεια. Έκανε ένα λάθος μας. Μα ήταν λάθος ο Λαν. Καλώς το χελιώνει. Και λάθος του τον. Ο ξεμένη τριμαλακία του αιώνα. Ο τσάφτε χρόνο από τριο χρόνο. Έφτασε θέλω να κάνει τη μελάρα. Σωστό. Όχι, έτσι είναι. Δεν μου ρίσκασα εκεί. Ο πρόεδρος είναι παλαβός. Όχι και παλαβός ο πρόεδρος, Φώτη. Άρα. Άρα αφού είναι παλαβός, κάτι άλλο μου πες. Γιατί μας το λαλεί. Ρίξε ρε κοπέντα, είναι καλά, θα μου πάρα δεν πιώσε. Καλό, πάπα μου. Μπράβο, δεν είναι. Εσύ δεν γελάς. Αφού εσύ τον ευκάλετε. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Δηλαδή το χρήσιμο μας το χάπτει μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό τελικά, να είναι τσενεχές τελικά και να αποδειχθεί ότι απλά κυνηγάμε ακόμα μια χήμερα που θα αποδειχθεί καταστροφική. Η πολιτική ηγεσία παίρνοντας μια ηρωική της απόφαση απέριψε το κούρεμα της Τρόικας και όποιον πάρει ο χάρος. Η Βουλή των Κυπρίων στην κρισιμότερη συνεδρία της νεότερης ιστορίας της, φυλάγοντας θερμοπύλες, καταψήφισε το τροϊκανό κούρεμα 36-0. Η συνεδρία της Βουλής έκλεισε με απαγγελία πείματος από τον Ζαχαρία Κουλία. Καλύτερα μια ώρα με μακρύ μαλλί παρά 40 χρόνια κουρεμένη φαλακρή. Εδώ τι είμαστε στο πολιτικό γραφείο του Ισραήλ. Εσηκώστηκα και φάτουμε σε αυτό το τραπέζι, ρε. Και του είπα, ρε. Επεράσαμε ένα γόλιο στι αγόρε. Έκρεμε μάχη και κόσμο. Εδωλοφονήθηκε για να πετύχουμε εθνικού στόχου. Πρώτο σκοπό είναι πώ θα ένα χαθούν κάποιοι να πληρώσουν 5% ή 6% να πληρώσουν. Να πληρώσουν 6%. Όχι να πληρώσουμε 100%. Αυτό είναι κατάφορη αδικία. Θα το πολεμήσουμε μέχρι τι κάτω. Να χωρίζουν του πολίτε σε ομάδε. Να χωρίζουν τους πολίτες σε ομάδες! Δεν να μας κουρέψουν! Να μας κουρέψουν! Τούτον το θέμα μας τώρα ρε μωρό μου. Να γίνει η δουλειά μας. Ήταν. Κύριε, ξέρετε ότι έχετε έλλειμμα 17 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, το ξέρουμε. Θα σας δώσουμε τα 10, αλλά πρέπει να μας δείξετε τα 5,8. Ας τα δείξουμε. Πούντα. Πούντα. Κοιμήθου. Άντε. Πούντα. Και κατά πόσον αυτό είναι δημοκρατικό και νόμιμο, από τη στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχει εσωτερικό νόμο του κράτους. Γιατί δεν απαντάτε, κύριε. Γιατί δεν απαντάτε. Υπάρχει εσωτερικό δίκαιο.
Hallo, Partizani, Cyprioten, Nikaros, Kaisen, ich bin Guraman, ich bin Skalige Polyman, Luski, bye bye, so Dubai, Säuber, Aschwille, Achtung, Barlimans, Omirus, Tuberlipi, Swagel, Zurichen, Merkel, Irai, Telefunken, Mahani, Vatikapen, Angur, Sangut, Evin Bombi, Angur, Wichtigen, Cypriot, Töpfer, Jawohl, Vazerein, Merkel, Cherkitzen, Cypriot, Nix, Deutsche Bank, Nikamra, Nikwerfeldat, Cypriot, Ahava, Hasunin, Keja, Dankeschön, Merkel, bye bye. Ωνα για τον κούρεμα να δεν είναι. Εγώ δεν είμαι βαφτήρης. Μετά την απόρριψη του κουρέματος από τη Βουλή των Κυπρίων, ο πρόεδρος του σώματος Γιαννάκης Ομίλου πήρε τις κάμερες και... Σε ερώτηση δημοσιογράφου του Πατάτα TV για το τι μέλη γενέστε, απάντησε. Πάντερ ημών ο εντύσσορ ανήσω για στήτω το όνομά σου. Και τόνισε. Το άναρτον ημών των επιούσιων δώσε ευρώ σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Και πρόσθεσε. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού Γερμανού, αμήν. Καλωσορίσατε και αυτή τη βδομάδα στο Σινεμά Πακατήσω. Δείτε σε όλα τα καλά σινεμά την ταινία Περιπέτειες και Δράσεις ο Σερίφης του Μπανάναβιλ. Ο Νίκ Τζιτζίκ είναι ο Σερίφης της ήσυχης συνοριακής πόλης του Μπανάναβιλ. Εκεί κατευθύνονται οι αρχιγκάνγκστερ Μέρκελ και ο μεγαλομαφιόζος Σόιμπλε και η συμμορία της Τρόικας για να κλέψουν την τράπεζα. Ο Νίκ Τζιτζίκ, αφού πίνει πολλά δυναμωτικά τσάγια, αποφασίζει πως πρέπει να τους σταματήσει. Η ταινία είναι ακατάλληλη για καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ. Πουθενά αλλού τα λεφτά σου δεν είναι πιο ασφαλισμένα. Συνεργατικό ταμιευτήριο Κυπουρών Κύπρου. Πάντα κοντά σου. Υπάρχουν ενδεχόμενο τα δεύτερα να είναι κλειστέ μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη. Εδώ. Πεζοδρόμιο. Εδώ ρε, εδώ. Τι είναι, προεδρικό. Προεδρικό. Α, προεδρικό. Γιατί ήρθαμε εδώ. Εδώ. Γιατί. Ήρθαμε εδώ, διότι εδώ είναι το προεδρικό και κάναμε τα σαλάτ. Σαλάτ, το ξέρω και εγώ. Ποιο που λένε, θα γεμώσει ο τόπος διαδηλωτές. Σωστός. Τι έχει μέσα στους διαδηλωτές. Βόες. Τηλεβόες. Πανώ! Επί! Γενέτες, γενέτες, οι μισοί είχε παραπάνω οι γενέτες. Οι οποίες φωνάζονται, διαμαρτύρονται και νιώθουν αδικημένες. Λέει το στεστερόνι τους, λέει και λεπτά ύψη. Τα ύψη. Σωστός. Άρα, θυσιάζουμε την κόμενα με την τεστεστερόνι στα ύψη. Τη διαδηλώτρια. Τη διαδηλώτρια και τη λέμε. Να μου η μάνα μου, ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα. Λαλίσου. Χαναρώνει κι αν είσαι μια αγκαλιά, δεν είναι συγχρόνια. Μάνα μου, θα λυθεί νύμπλα. Γεννιέται η δουλειά. Πόρις ζούμε την πρώτη διαδηλώτρια. Γράμμε μου ψυχή μου, διαδηλώτρια μου! Συμφωνικά. Καλό μάνα μου! Τόσα κουρευτή πρώτα! Ούτε που να το σκέφτεστε ότι μπορεί να πούμε οτιδήποτε εμείς. Έχω σας πει ότι δεν πρόκειται να πούμε οτιδήποτε, μα γιατί επιμένετε. Μετά
μετά το ηρωικό όχι του κουρέματος και μετά από πολλές σκέψεις, η πολιτική μας ηγεσία ανακάλυψε ότι δεν έχει σχέδιο Β. Έτσι προχωρήσει αμέσως στο σχέδιο Γ, στέλνοντας τον Υπουργό Οικονομικών Μιχαλάκη Σαρή στη Μόσχα. Με one-way ticket για να κλάψει του Πούτιν και μερικές οδηγίες να μην επιστρέψει αν δεν φέρει πίσω ρούβλια. Φυσικά οι καρδιακοί μας φίλοι, οι Ρώσοι, καλωσόρισαν τον Υπουργό μας και του πρόσφεραν βουνιές, κλωτσιές, πολλούς πάτσους και στο τέλος μια χειροποίητη πόρτα την οποία έφερε μαζί του. Παρακαλώ. Μικρότερο κούρεμα. Παρακαλώ. Παίρνει τα νέα από τη Μόσχα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, όμως... Διαφωνείτε για να είμαι τόσο... Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα δουλέψω, παρακαλώ. Τράπεζες είναι κλειστές. Πάρα πολλοί κόσμος κάνετε νομοθετικές ρυθμίσεις για αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Με μπρε που πουξιέ, εκκορετρωθεί τα εκατομμύρια σου ρε. Γιατί να με κάνω χύμω ρε. Και με έξω πως εκτάχασα εγώ και όρθος. Έναν τέρμα να πέντε ένα ακόμα, να το κάνει. Με πουξιέ, μα είναι καταλήθει να μου γίνει μέσα από το Κυριακό. Να το γίνει στα χεί. Εκκορέψαν τον κόμμα μέρα μέσω μέρα και τα κρύψαν τον ρεύτερη χούντα πίσω ρε. Εμείς τι είχαμε, τι έκαθα με ρε πουξιέ. Είναι σχήμα, άντε. Υγεία. Να παίξουμε. Κρεάω ρε, μπρούνε, εκούρεψε εμένα μου, α, και πήρα την το πρωί να πιέσει τα ρέγγια της που το μηχάνημα πριν της τα κούρεψου και κούρεψα την ΕΙΟ. Ξυμώσα και ρασίδε, 10 ευρώ, α, 200 ευρώ, ρε, και το ξέρεις το 6,7 το καταχέσεων της, και καλό. Για 13 που είναι 4, ρε, δώσει το μάνα. Κι αόρκα έκλεψε μία μου η μάνα ρε! Ποιος πάμε να παίξουμε? Μάντα να παίξουμε, εγώ ξεκεί να παίξω τώρα! Εδώ, είναι για μέση να παίρνω. Εγώ να παίρνω έτσι. Πού είσαι η μάθηνες τώρα, παίξουμε εθνικές? Όχι ρε, εθνικό ζήτημα να παίξουμε. Παίξουμε τον Τίγκαρο στο καλοσβέρι να μείνει πρόεδρος, θα μου φύγει. Σβέτλανα, 10 ευρώ τον Τίγκαρο μάνα μου! Θα πάρω και την Ελένη μαζί μου, να την παρακαλέσω, διότι ο σκοπός του Προεδρικού είναι για να μας βοηθήσει. Σας παρακαλώ, καταλάβετε κάτι, ο Πρόεδρος ήθελε να σώσει την λαϊκή, έκαμε πόλεμο. Τι άλλο θέλετε να κάνετε, δεν πέρασε, είναι δίπλα μας. Θα κάνει το πάνω να μας βοηθήσει, σας παρακαλώ. Δεν θέλει ο και πάλι στραφήκαμε τα κάτω στη χαβούζα. Μα που να φύγει ο φτωχός, έκαμε του έτσι πουζά. Άλλο με βακούλα μου, άλλο ρε μωρό μου. Ιταλό, τα ίδια. Κουριζίκο μου. Δεν άκουσα είπες τίποτε αγάπη μου καλή μου. Σαν να χαιρεξού ανάχει μην να έπιασαν το φτή μου. Παλιό, ποτέ, δεν είπα τίποτε. Μπορεί να το στομάχι μου που κάνει ρίτζι ρίτζι. Πρέπει να πάω έστω μου να πάω λίγο ρίτζι. Να κάτσεις δάμε που κάθεσαι και γιώσα σε ταΐσω. Που τα τώρα ως το πορνό γιώσα σε στραγγίσω. Μάτσινος της ροδούλας του τι θέλει το βραγούι και ο ητούτης της πελής που του φωνάζει του ητ. Αχ, του πήρε τελευταία βολά. Καλώ σου το Λοΐζο. Είναι πως τον Αγιόν Ιππόλ. Εσένα να σου κοιτώ. Αφού είναι μπουρκάρι γρά. Μου ενώ έχω δικό σου. Θα ούλες τις τάσεις κάνω σου και πάψου στη σχολό σου. Να φέρουμε τα σκόρες του στα σύ. Εφού είναι τα κουρτίστης και να τας καθώσεις και χαλί. Είναι να προφανατιστείς. Να σου πω. Αμα έφτα πεις, ο κεις του μοκέρι. Να μου φοβίζει άξι πάει κάτσκα μου η φέμη. Και είπεν του που το γαμπρόν προμήθεια θα κερδίσει. Αν κανονίσει τη ροδούν, φιλόν να την φιλήσει. Ωρα καλή σου χέρι μου, ωρα καλή σου πάντε. Ωρα καλή σου
κόρη μου, μα έστω για 2 άρε. Ήθελα να συντύχουμε και ήρθα για να σε βρω. Δεν μου βαρνίζει πια σύγκριση, δεν βάζει σου ευρώ. Όχι, πατέρα μου, καλέ, ένα άλλο που με τρώει. Για το γαμπρό που να σου πω, που έχει. Έτσι μπορεί. Και εγώ για τούτο δεν σκέφτομαι να του μιλήσω. Τι ταπεινέ τι σκέψει μου να σε εξιστορίσω. Μα αλήθεια, κύριε μου, και σου σκέφτεσαι το καλό μου. Και στην λογική σου και σου ανένει το σωστό μου. Κύριε, πολλά χαρούμενο πεσούνι τον εθέλει. Έχουμε πρόβλημα, πολύ. Οικονομικό να θέλει. Είστε η κρίση γύρω μα, ξέρω και μα που πάνω. Αμά, εγώ και σου, τα έρθια σου, ενταμαστε που πάνω. Να την άλλη, εσύ να μου λέει. Τίποτα μπάει. Ελέξει που το στόμα της είναι ευκαλενικά ημένη, ανάθεμα τη μοίρα της την τά την περιμένει. Επετεύχθηκε της κυπριακής οικονομίας των ημικρατικών το βάρος για έγινε αποδεκτή κουρέματος των καταθέσεων. Πετύχαμε ένα εφάπαξ απόφαση ευθύνης και κατανόηση. Πετύχαμε ένα εφάπαξ τέλος αλληλεγγύης και σταθερότητας πάνω στις καταθέσεις. Σε πρόσφατη σύσκεψη της πολιτικής μας ηγεσίας αποφασίστηκε όπως η Λαϊκή Τράπεζα μοιραστεί σε κακή τράπεζα και καλή τράπεζα. Σε νεότερη σύσκεψη της ηγεσίας μας αποφασίστηκε όπως εγκαταλειφθεί η προηγούμενη απόφαση, εφόσον όλοι οι εργαζόμενοι ήθελαν να δουλεύουν στην καλή λαϊκή. Σε νεότερη σύσκεψη της πολιτικής μας ηγεσίας αποφασίστηκε όπως επανεξεταστεί η λύση του κουρέματος. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις. Στο ΑΚΕ είπαν ότι μόνο με τη σκέψη του κουρέματος σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής του. Το ΔΣΥ έριξε πάλι λευκό, ενώ το ΔΥΚΟ είπε ότι δεν ασχολείται με τρίχες. Η ΕΔΕΣ είπε ότι θα ρίξει τα μαλλιά της πίσω. Ο Περδίκης τραγούδησε. Είπα σου χτένι του Λίον. Όμως το μυρολόι του Νίκαρου ακούστηκε μέχρι τη Λίδρα. Τα μαλλιά μου τρίχα τρίχα, κουρεμένη τριάντα φιλιά. Στη Λαϊκή και στο ταμείο. Συνεχίζεται η γκανγκστερική ταινία δράσης, η συμμορία των Παρπέριδων. Ο αστυνόμος, ο Νίκη Τζίκη, προσπαθεί να βάλει στην φυλακή την αδίστακτη συμμορία των Παρπέριδων, η οποία κουρεύει και τρομοκρατεί ολόκληρη την πόλη. Όμως η συμμορία πιάνει τον αστυνόμο Νίκη στον ύπνο, γιατί όταν ένα μεσημέρι πέφτει να κοιμηθεί, ξυπνά κουρεμένος. Η ταινία είναι με γερμανικούς υποτίτλους. Das heißt, Sie versprechen, dass Zypern ein Sonderfall bleibt und es nicht auch, wenn es mal hart auf hart kommt, auch mal uns treffen könnte? Naja, die Lage bei uns in Deutschland ist schon völlig anders. Jedes Land war bisher in der Euro-Krise immer sehr spezifisch, ganz besonders. In Zypern haben wir nun dieses besondere Problem. Das ist außerordentlich hoch und deswegen war es klar, in Zypern geht es nicht ohne eine massive Beteiligung der Eigentümer, aber vor allen Dingen eben auch der Anleger bei den Banken. Anders ist es nicht zu schaffen, wenn man die Insolvenz vermeiden will. Friend! Lass uns mal kurzum die Maske. Oi, Friend. Πρέπει να σταματήσει η ατιμορρησία σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι, ιδιαίτερα τραπεζίτες. Και υπάρχει ένα αίσθημα ότι κανένας δεν θα τιμωρηθεί, απλώς θα πληρώνει ο αθώος ο Κοσμάκης. Πρέπει πλέον να σταματήσουν οι πολιτικοί να πατρονάρουν τους τραπεζίτες και οι τραπεζίτες τους πολιτικούς. Και να σταματήσει όλη αυτή η υποκρισία. Εν τω μεταξύ, αγάπη, θέλουμε μπακάλι. Έχεις λεφτά να κάνουμε μηχανή. Κάποιοι μηχανή και γκρο. Ρε αγάπη, μα... Θα μου είσαι τροχμένος μας ενός καιρός. Μια μου, να τραβήσω τη βίζα, να σου δω. Όπα, όπα! Thank you.
με πολλά πράγματα πιο ρεαλιστικά ακόμα και από το φυσικό νερό. Στην Τρόικα, αν αυτό το πράγμα θεωρείται και τεχνοκρατικά, νομίζω. Τα υπόλοιπα, αφήστε να σου. Καληνύχτα. Ας δούμε χρονικά το έπος της κρίσης. Η κρίση θέλει ηγέτη. Ο ηγέτης θέλει κρίση. Εδώ ο κόσμος σέγεται και... Ο Νίκαρος σκέπτεται. Η Τρόικα θέλει κούρεμα και... Το κούρεμα θέλει το Γερμανό του. Οι Ρώσοι θέλουν σκέπλημα και... Οι Κυπρέοι θέλουν Ρωσίδες. Οι Ευρωπαίοι αέρια. Η λαϊκή έγινε περίπτερο. Να δώσω συγχαρητήρια στους νέους μας, τα παιδιά μας, που με την άκρη εικόνα που παρουσίασα σήμερα απέδειξα για άλλη μια φορά ότι έχουν αντίληψη αλλά και συνείδηση που πρέπει να πάει ο τόπος. Μια εικόνα ευθύνης, μια εικόνα η οποία ανταποκρίνεται σε αυτό που σήμερα γιορτάζουμε όλοι μας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε τις πραγματικές ειδήσεις από το Πατάτα TV. Η καταστροφή απέραντη, η συμφορά μεγάλη. Ο κυπριακός λαός θα πληρώσει τίμημα βαρύ. Όμως αυτός ο λαός ξέρει από κακουχίες. Γνώρισε πόλεμο, προσφυγιά και άντεξε. Έχασε τα λεφτά του στο χρηματιστήριο και άντεξε. Έμεινε άλλοτος περιμένοντας το πλοίο να φέρει νερό και άντεξε. Του έκοψαν τον ηλεκτρισμό και έμεινε χωρίς κλιματισμό μέσα στη μέση του καλοκαιριού. Άντεξε. Του έκλεισαν τις τράπεζες, του κούρεψαν τις καταθέσεις και όμως αντέχει. Θα αντέξουμε. Οι σούβλες θα ξαναγυρίσουν στην Κύπρο και το σουβλάκι θα μυρίσει. Οι ATM θα ξαναπτύσουν 50 και το πορτοφόλι θα ξαναγεμίσει. Θα αντέξουμε. Δυναμικά από την αρχή.
κινδύνευαν οι προηγούμενοι, φίλοι που χωράν δεν πήγαν προετοιμασμένοι. Trapeze qui brûle. S'il vous plaît, madame Figaro, madame Lagarde. Να μην κλείσει η τράπεζα Κύπρου και πληρώναμε την μίσιο. Πρέπει να κλείσει και η τράπεζα Κύπρου. Πόσες τράπεζες έχετε? Ας μην κλείσει η τράπεζα Κύπρου και να βρούμε 12 πόντους της Γερμανίας, 10 της Γαλλίας και 8 της Ολλανδίας στο Eurovision. Καλώς φτάνεις μας, Σανιγκουίν. Η διαφραμάτευση τράβησε ενώ στο μεσημέρι. Όμως τούτη τη φορά δεν με πιάσα στον ύπνο. Άντεξα, δεν επιμείνηκα. Το βράδυ έγινε μεγάλη μάχη. Βγάλαμε έξω από τα ρούχα. Όμως μετά ηρέμησε το πράγμα και μπήκαμε στην τελική διαπραγμάτευση. Είσαστε χώρα της, είσαστε το λαΐρι. Ουλοφαΐν, κατάμ, καθίστη και τουρίστρια. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω, είσαι κι εγώ πριν χρόνια τουρίστρια. Α, είναι τίποτα. Μάιν! Κλείσει τα έντους μακ, πέρα! Τούτον κανονίζεται, έλασε στην κύπρο και κάποιον να βρούμε να σε... Νικαγός, ξέχασε τις σουβλές που δεν ξεχήκαμε τις πισίνες. Ξέχασε τις φίλες φινέζες, δεν οπαξίσεις και στα νησιά. Είχα ούτε, είχα ρωτάντα, είχα κόλπιτά, είχα τίποτα! Ήμουν τέσσερις. Έλεσα το τελευταίο κομμάτι. Αν κλείσει η τράπεζα Κύπρου, θα παραιτηθώ! Θα πάω στην Κύπρο, θα κηρύξω εκλογές και θα υποστηρίξω Δημήτρη Χριστόφια. Έλα, Δημήτρη μου. Ναι. Χρυς, κόκκινος και αερμός. Έλα, γλύωρα Βρυξέλλες. Μα τα χίλια δονόπουλα που διαδηλώνω. Δεν έχω πάθει στους πάνω μου και κανονίζω τους. Αγουλιστήστε με μπάση τριτσώση. Νίκη, νίκη, νίκη. Γεια σας, μου συνθυμίζει μια άντα. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Και μετά έχουμε το... Και έχουμε μείνει και να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Αυτό που λέει ο κύριος Βυσσαλίδης. Τόσες άρχες και πιο συγκεκριμένα, γιατί είναι αυτό. Και έχουμε μείνει είναι αυτό είναι επίσης άδειοι. Μα πώς μπορείς να το έχοντες, πώς μπορούν να εργοδοτηθούν στο αυτόν τον χώρο ως κάτω μαζί με το Hong Kong. Υπάρχει μεγάλη finance και στην Ελλάδα εκπαίδευση εκεί. Μόνο ένα πράγμα πρέπει να προσέξουν οι στρατηγές και αφού είναι αυτό, υποτίθεται εγώ εισηγούμε πιο πολύ σε αρχή. Για πληθώνω είναι και μπιθαμπάρια, δεν είναι πράγμα. Είναι πίνας. Χιλιάδες συμπατριώτες μας μαζεύτηκαν σήμερα στα ανατιγκύπρια του καταστήματα των τραπεζών για να τιμήσουν την τραπεζική εργάσιμη μέρα της αναλήψεως. Όπως κατέγραψε η κάμερα του Πατσάτα TV, οι Κύπροι με αναχείρα αυτόντες και ιδιαίτερα καταθέσεων έφταναν στα γκισέ των τραπεζών προσφωνώντας στους τραπεζικούς υπαλλήλους κυρίως στα γαλλικά και στην κυπριακή διάλεκτο. Και εμείς ως άριστοι ηθοποιοί στην ταινία του Peter Sellers Το Ποντίκι που βρεχάτε, σε μια άλλη συζήτηση θα το φέρω το συζητή σου. Του Peter Sellers η ταινία. Το ποντίκι βρεχάτε. Μαγάλα έχει πολλούς ποντίκους να βρεχάτε. Όχι, δεν λέω για εμάς.
Δηλαδή, μόνο η Κύπρος. Από την Αλένη Κάπερ. Τα λένε κάποιοι. Η Κύπρη χάτε. Πόση είναι η δύναμη μας και πόσο το εκτόπισμα μας. Θα σας δείξω αν μπορώ και ένα κομμάτι βίντεο από αυτό του Peter Sellers για να δούμε ακριβώς τι είναι η εικόνα της Κύπρου σήμερα. Θα παρουσιάσω ένα κομμάτι για να δείξουμε ακριβώς τα ποντίκια της Κύπρου. Όλους εμάς. Δημήτρη, στο τυχό της μαγείας Νιέτη. Τα, εδώ είμαι, τε, όχι κλειστό, που είμαι τώρα. Ιβάν, μόνο λεπτό μπορείς, πού να. Ε, πράγματα, αλτιέριο είναι κλειστό. Ιβάν, μόνο λεπτό να. Όχι, σκαλιά, άντε, Ορμόβιτς. Κρίτηγε, είναι κλειστό, τα, που πω. Κρίτηγε, ας εκεί γίνεται η συνέχεια, πρέπει και σε σωστό. No comments, ask the Troika. Εξήγηλε επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει ποινικούς ανακριτές για αναζήτηση και απονομή πευθυνών. Μάλιστα, μάλιστα κύριε, αυτό είναι η έννοια. Έλα ρε, έλα ρε, που πια και εσύ θέλει κουρέψα να ζούμε τα γνά. Γιατί μας εγκουρέψα ρε λίγο μου, γιατί μας εγκουρέψα ρε λίγο μου. Ποιος δεν που φταίει, ο Νίκος ο Τόκρης, ο Κέσου που μας εγκαλάσσε. Έλα ρε, έλα ρε, δεν στακωνούμαστε, τώρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αν δεν θα κάνουμε, όταν στακωνούμαστε, δεν θα έχουμε τα πραγματικά προβλήματα. Πάλε, και θα μας δούμε πάρα πάλι. Άντε, όχι τόσο να δούμε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο να σαφούλε. Καλά πολλά, ρε, σωπασί. Είναι καλά πολλά, για τώρα πάντε. Τώρα πρώτα απ' όλα πρέπει να αποδοθούμε ευθύνες, όπως λέει ο Νίκα. Θα τους κάτσει μέσα, να επιστρέψουν τα ριάλια, να πνάψει το αίσθημα του λαού, να ησυχάσει ο κόσμος, να αυτό. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε να βοηθήσουμε τους καλύτερους να ανέβουν. Ναι, θα δούμε πώς γίνεται να μείνουν όσο πολύ άνεργοι γίνεται. Θα γίνεται. Γίνεται ρε, θα γίνεται. Πάει ο υπεύθυνος που θα βάλει ο Νίκα, όσο τράπεζα, έτσι. Κύριε, πώς θα πιάνει, μάλιστα. Μία μικρή μείωση και μία θέση τους. Εκεί η κυρία, η γραμμάτα. Πόσα, 10 χιλιάδες, 10 χιλιάδες, μην προσλαμβάνεσαι όπως έκαμε στην Ισπανία! Έχουμε πρόβλημα σοβαρό! Να προσλαμβάνεσαι στην Πρέος! Να μην μείνει κανένας ανέργος! Μπράβο ρε Λίκο μου! Μπράβο ρε Αρτούι μου! Κάμου να δεις! Αν τα κάνουμε εντός Χριστός Καρπίου αρχή, δεν θα φτάνουμε να έχουμε τόσο άντρα! Ο δικός σας ήταν να κάνει! Sorry. Και για να ολοκληρώσω έτσι για να μην μονοπολώ τη συζήτηση. Ένα τεράστιο θέμα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οικονομική ορολογία προέκυψε ενώπιον του Κυπριακού Κοινοβουλίου, προκαλώντας μια τεράστια τρύπα διαμετρήματος 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως πληροφορείται το Πατάτα TV, οι 56 βουλευτές της Βουλής δεν είχαν ακριβή γνώση του όρου έλα, θεωρώντας ότι μάλλον ήταν πρόσκληση για καφέ ή για φαΐ. Όπως εξήγησε στο Πατάτα TV Κύπριος βουλευτής, στην συνέχεια όλοι κατάλαβαν ότι τελικά η πρόσκληση ήταν έλα ντυμένος να φύγει στήσιρος. Επιτέλους, να δούμε πώς θα κάνουμε την οικονομία μας ανταγωνιστική. Και πολύ σημαντικό αυτό να μειωθεί και το μέγεθος του δημόσιου τομέα, το οποίο είναι και του τραπεζικού τομέα, διότι είναι σαν να έχουμε, έλεγα παλιά, υδροκέφαλο, κράτος υδροκέφαλων τραπεζικών τομέα. Όχι, θα πω δεινόσαυρους, οι οποίοι έχουν τεράστιο κορμί, αλλά πολύ μικρό κεφαλή και αυτό δεν επέτρεψε. Γιατί δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Η Μέρκελ δήλωσε ικανοποιημένη με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την Κύπρο.
αυτός που είμαι λιγάκι ικανοποιημένος. Με ανακοίνωσή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η επικεφαλής της Τρόικας, κυρία Ντέλια Βερτουλέσκου, τονίζει ότι το κατάστημα σήμερα Πέμπτη θα εργάζεται κανονικά, εξυπηρετώντας πελάτες που επιθυμούν να κουρευτούν πρώτο νούμερο. Ως γνωστόν, την Πέμπτη όλα τα κομμωτήρια, τα λαϊκά κουρία και οι παρπέριδες στην Κύπρο είναι κλειστά. Κατάλαβες, η κυρία, με έχει τρελάνει. Και το πώς φανταστείτε. Κοντράκτηρισμα είπαμε. Όχι! Λούσιμο! Κοντράλούσιμο είπαμε! Κάποια θέματα πρέπει να τα εμπιστεύεσαι σε σταθερά χέρια για να νιώθεις ασφάλεια. Τράπεζα Κύπρου. Ναι, Ανδρέας Καημένος, είσαι παραπαγιάς από τα μειώψεις μου. 82-10-12 ταυτότητα. Μάλιστα, Ανδρέας Καημένος, εδώ μας εδώ. Είστε στην καγκύλα εκεί. Μάλιστα, εδώ είναι και από τα μειώψεις σας. Μισό λεπτό. Ορίστε κύριε μου, στο καλό και στην καλή μεριά. Γεια σας. Έλα να σπάσω το γραφάδιο μου τώρα. Τώρα έχω να καταλήξει με τον όλα που γίνονται. Κυρία Σαβίδου, ηρεμήστε, θα σπάσουμε το γραφάδιο τώρα αμέσως. Ορίστε, το σπάσαμε στο καλό. Μάλιστα, επόμενος. Γεια σας. Ανδρέα Λοΐζου. Ανδρέα Λοΐζου. Είπα μου ότι επειδή χάσα τη δουλειά μου σήμερα στις 5 μήνες και κατάφερα να λογοδοσήσω, κύριε, είπα μου ότι ο κουμπάρος γιατί που ξέρει πολλά, είναι υδραυλικό, θα τα καταλάβει. Ναι. Είπε μου ότι μπορεί να με φέρετε στην κακή λαϊκή. Σας έχουμε φέρει στην κακή λαϊκή, κύριε. Γιατί είναι ο φέρετος σπίτι μου. Ναι, θα σας το πιάσουμε. Ναι, κύριε μου, έτσι κύριε. Η δόση σου κύριε και το σπίτι θα αποπληρωθεί από την ασφαλεία της ζωής. Οπότε αν θα ξοπληρεί το σπίτι, θα πάρει στο καλό. Θα περνάω μέσα. Θα πεθάνουμε δηλαδή στο χέρι. Τι σκήνει όλους βέβαια. Άγγελε μου. Άγγελε. Αγάπη μου. Δοκιμάστε και ένα γκουριντήσο. Δοκιμάστε και ένα γκουριντήσο. Πόσο θα επηρεαστεί η εκκλησία από τις μετοχές που έχει στην Τράπεζα Κύπρου, γιατί είναι ένας από τους βασικούς μετοχούς. Πιστεύω ότι το κεφάλαιο πίτω πάνω από 100 εκατομμύρια η Εκκλησία το έχει χάσει, αλλά θα επιβιώσει. Η Εκκλησία πολλές φορές πώλησε και τα καντήλια της Εκκλησίας, έβαλε ενέχειρον και τα δισκοπότηρα και όμως επέζησε. Δεν φοβάται η Εκκλησία ό,τι και να χάσει. Κύριε Φάρδη, έχουμε ανοίξει τις τηλεφωνικές μας γραμμές για το κοινό, ώστε οι τηλεθεατές μας μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους όσον αφορά την επόμενη μέρα, ουσιαστικά τη νέα τάξη πραγμάτων. Παρακαλώ. Ναι, εγώ μιλώ. Εσείς μιλάτε. Θέλω να ρωτήσω τον οικονομό, λόγος σας, τι πραγματικά σημαίνει, ας πούμε, η νέα τάξη πραγμάτων. Μάλιστα, κύριε Φάρδη. Νέα τάξη πραγμάτων, αγαπητέ, σημαίνει ότι θα κάνετε το σκατό σας παξιμάδι. Μάλιστα. Ο επόμενος. Ναι, άλλο. Παρακαλώ. Γεια σου, Δεσποσίνη. Γεια σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν το καλοκαίρι που να παίρνουμε θάλασσα, ενώ μπορούμε να το μάθουμε στους πατσιχάριες και να πιάνουμε πατσίχα όπως ομπρίτερα. Μάλιστα, κύριε Φαρδί. Όπως καταλαβαίνεις, αγαπητοί μου, το πρόβλημα δεν είναι συστημικό. Δηλαδή, θα μπορείτε να αγοράζετε έναν καρπούζι, αλλά όχι σωστό. Ίσως να το αγοράζετε με τη φέτα, να αγοράζετε δηλαδή μια φέτα. Μα μια φέτα να φάμε στο πλάσματα και γιος ο άντρας μου. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ο άντρας σας θα είναι στη φυλακή από χρέη, οπότε μία φέτα θα σας είναι υπεραρκετή. Ο επόμενος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον οικονομολόγο σας τι ακριβώς σημαίνει καλή λαϊκή και τι ακριβώς σημαίνει κακή λαϊκή. Μάλιστα, κύριε Φαρδί. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Κακή λαϊκή είναι η τράπεζα η οποία σας έκλεψε τη νύχτα με φεγγάρι. Και η καλή λαϊκή είναι η τράπεζα που θα συνεχίζει να σας κλέβει μέρα με συνέχεια. Πάντα. Το φυσικοαρίο το μεταξύ, κάτι γίνεται, είναι το, ότι το φυσικοαρίο δεν θα τα κρυφθεί. Ναι, το θεωρεί ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ακριβώς. Δεν υπάρχει, επειδή δεν έχουμε δει ακόμα. Όχι, αλλά υπάρχει, γι' αυτό γίνονται όλα. Αλλά δεν υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει, είσαι εγώ, αλλά δεν είσαι εδώ. Λοιπόν, είσαι εδώ τώρα, αλλά δεν είσαι εδώ. Κύριε Παρτασίδη, κοντά. Μετά το ερωτικό όχι της Κυπριακής Βουλής, την εβδομάδα που μας πέρασε, η Κύπρος κατάφερε να κερδίσει το θαυμασμό όλου του κόσμου. Σύμφωνα με ξένους οικονομικούς αναλυτές, μετά το ερωτικό όχι, η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα σε εξαγωγές μαλλιού στον κόσμο, αφού το κούρεμα στην χώρα από 10% ανέβηκε στο εργοστάσιο της Λαϊκής σε 100% και στο εργοστάσιο Bank of Cyprus στο 50%.
φαίνεται, κύριε Ρολάντη, ότι παίζετε ένα πολύ σκληρό πόκερ. Ένα πόκερ όταν παίζει με χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές, δεν πρέπει να λέγεται. Ή θα παίξει ένα πολύ σκληρό πόκερ, έτσι θα το πω, στις Βρυξέλλες, με την κυρία που βλέπουμε κάθε κάτι στις τηλεοράσεις μας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να είναι, φαίνεται, πολύ δυνατή στο πόκερ. Είναι οριστικά, τώρα έχει ξεκινήσει, παίζεται, φαίνεται, ένα πολύ πολύ σκληρό πόκερ. Θα θυμάστε τότε με το χρηματιστήριο που έχασαν τα λεφτά του κόσμου. Τι στραφέν, δεν έπρεπε, εμεί κάνουν οι άλλοι, δεν έκαναν μονάδε αφαλάτωση. Τι στραφέν, αντιλέχτε και το Μαρία, εμεί κάνουν λίγο χωρί αρκοντίζο, χωρί ρεύμα. Σε τραφέν, στην Τρόικα, και κατακούρεψε του όλου. Α, ποιο στέφεν, εμεί ή η τύχη μα. Η τύχη μα, φρεντ. Σωστό, σλιπ, φρεντ. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι ακόμα ανοιχτές για το κοινό και ο οικονομολόγος μας εδώ απαντά στα ερωτήματά σας για τη νέα τάξη πραγμάτων. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, εγώ έχω εταιρεία και τα λεφτά που ήταν να πληρώσω το ΦΠΑ και τις κοινωνικές ασφαλίσεις των υπαλλήλων μου επειδή είναι στην κακή λαγή. Τέλος του μήνα που τα έκανα να πληρώσω είναι να πάω φυλακή. Ασφαλώς αγαπητέ, αν δεν πληρώσετε είναι παράνομο. Παράνομο, που με κλέψανε εμένα δεν είναι παράνομο. Κοιτάξτε καλύτε κύριε. Έχει ψηφιστεί ο νόμος. Με λίγα λόγια σας έχουν κλέψει νόμιμα. Μάλιστα, ο επόμενος παρακαλώ. Ναι. Σας ακούμε. Να ρωτήσω το εξής παρακαλώ. Γενέγαμε πολλά μουρμούρα, πριν ζει όλη την ώρα. Μπορώ να έχω και γενέτσες. Ας πούμε, τούτοι μπορεί τώρα να είναι κακή γενέκα και να πιάω και μια Ρωσία που είναι να είναι καλή γενέκα. Γίνεται. Αν είναι συστημικό το πρόβλημα, μπορείτε κύριε. Έχουμε υποστεί στα χέρια των λεγόμενων εταίρων μας μια φοβερή ταπείνωση. Αυτό που έχουμε υποστεί είναι ένα είδος συλλογικής τιμωρίας. Κύριε Γεωργιό μου, επιτρέπετε, μείνετε στην ταπείνωση και τη συλλογική τιμωρία. Θα συνεχίσετε αμέσως μετά. Πρέπει να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, διότι... Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι... Σας ταπείνωσαν και μας τιμώρησαν συλλογικά. Και να σας πω γιατί. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί την πρώτη χώρα στον κόσμο, η οποία καταγράφηκε στο Book of Records Guinness, γιατί κατάφερε να κρύψει όλα τα προβλήματά της κάτω από ένα χαλί. Σύμφωνα με τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος έρευνησε την βράβευση, η Κύπρος για 18 μήνες κατάφερε να... Θα κρύψει κάτω από το χαλί μια βασισμένη τράπεζα με 320 υποκαταστήματα, 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ cash και 9,5 δισεκατομμύρια έλα να μας τα πιάσει στην τέλεια. Ήμουνα σε Ισραήλ την προηγούμενη εβδομάδα. Σε Ισραήλ κοιτάζουν όλες τις επιλογές. Να πουλήσουν το φυσικό στην Τουρκία και για floating LNG. Δεν έχουν πάρει αποφάσει ακόμα. Να κάνουμε τη δική μας, να παρουσιάσουμε τη δική μας θέση μετά την επιδοτική ιδιότητα. Τώρα. Πάνε να κλείσουν όλοι. Πού ναι. Μα και εμείς. Όχι ρε μάνα μου. Όχι. Ναι ρε μάνα μου να κλείσουν για... Εμείς δεν είχαμε τα λεφτά μας που θα γίνει στην Κύπρο, έτσι. Να κλείσουν για τα γονιστές μας με τσιμίτσι. Είναι κρίμα ρε αγάπη. Δεν κρίμα ρε μάνα μου. Να σκέφτουμε εμείς δουλειά. Να χαράνε τα πράγματα. Να κοιτάξουμε τους Ρωμάνους που θέλουν 800 ευρώ το μία για 12 ώρες δουλειά. Πώς θα ακούσει. Θα κάνουμε κανένα 600 αν θέλει. Μάνα μου αγάπη μου είσαι πολλά καλός. Άμα μ' αγαπή, χαρήκα πολλά που να τις βοηθήσουμε, Νουλούς. Καλό. Ενθουσιάστηκα. Μισελ, ενθουσιάστηκε.
Γι' αυτό την ερχόμενη Πέμπτη καταθέτουμε τροπολογίες ως κίνημα ανοικολόγων, ώστε να αφαιρεθούν όλες οι εξουσίες από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά την εξυγίανση των κυπριακών τραπεζών και σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα. Και αν διαφωνεί γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι είναι καιρό να τη γράψουμε στα παλιότερα των υποδημάτων μας. Ως που έχουμε υποδήματα, γιατί σε λίγο θα μας τα πάρουν και αυτά. Συμπατριώτες, συμπατριώτησες, τα 5 χρόνια αντικομίτικης διακυβέρνησης έφεραν την πατρίδα μας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Έτσι, αναγκαστικά, να πάω στις Βρυξέλλες για να τη σώσω. Οι φίλοι μου, οι Ευρωπαίοι, στα πλαίσια αλληλεγγύης, μου έστειλαν το δικό τους αεροπλάνο για να με πάρει χρεώνοντας με πολύ χαμηλά ναύλα. Στις Βρυξέλλες, οι φίλοι μου, οι Τροϊκανοί, μας έπαιξαν σκληρό παιχνίδι. Ήθελα να μας σταματήσουν για τα δύο τα πλυντήρια μας και τις τράπεζες μας τις δύο. Δεν φοβήθηκα αφού είχα μαζί μου το σαρί και το φούλι. Αντιστάθηκα, δεν κοιμήθηκα το μεσημέρι και πολέμουσα γίνοντας ομοιρικές μπάνιες. Τους πέταξα βάζα, καρέκλες, ακόμα και το σαρί. Παρεμπήθηκα 3 φορές, αλλά δεν με πίστεψα. Η Λιαγκάρ με ανάγκασε να βγω έξω από τα ρούχα μου, αλλά ούτε αυτόν τη λύγησε αφού είναι περισσότερο γκριόκολη και από την κόρη της τραπουλές μου. Όμως τελικά καταφέραμε και γλιτώσαμε τη χρεοκοπία. Πετύχαμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία, είπε η Μέρκελ, και αφήνουμε οριστικά την αβεβαιότητα, αφού τώρα ξέρουμε ότι σίγουρα πήραμε τον κατήφορο. Συμπατριώτες, συμπατριώτησες, κοιτάζουμε μπροστά. Ας κάνουμε απόψε μια νέα αρχή. Κουράγιο, δύναμη, υπάρχουν και λαχεία. Ναι, αν ανοίγαμε χθες το τραπεζικό σύστημα, υπήρχε μια σήμερα, δεν έχουμε χάσει τις μέρες, διότι δεν κοιμόμαστε. Αυτά είχαμε για σας απόψε. Δείτε αμέσως μετά ακόμα ένα επεισόδιο της δραματικής σειράς «Η κρίση θέλει τον Καρακιάτη». Η επομένη ενημέρωση αύριο το πρωί με τον Σταύρο Κυπριανό στην εκπομπή. Με Σταύρο η ενημέρωση δεν είναι στην ενημέρωση. Καλώς το βράδυ. Λέγοντας τα ονόματα, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει μέσα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εμείς θα θέλαμε να ήταν μέσα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί για την υποστήριξη της δοξιδέας του Πρόεδρου Αστασιάδη κατέβηκε στην Κύπρο 3 φορές συνεχόμενες. Mm-hmm. Την πρώτη φορά για να τον προτείνει, την δεύτερη για να τον μιλήσει στο Σταδίο Ελευθερία και την τρίτη για να είναι στην ανακοίνωση, στην εγκαθίδευση του Πρόεδρου. Mm-hmm. Τώρα που είναι να μας τραγουν τη χέρια ψηλά που θα κάνω στον πάτο. I'm pretty much, I'm convinced that this solution is better than that. We can now work starting today to help the Cyprus people and conditions of the support to Cyprus. Τώρα, οι κυνηγούντες της καρέκλες θα διδαχτούν και ένα μάθημα. Διότι τέρμαν τα προνόμια, εδώ αρχίζει η ευθύνη, η βαριά ευθύνη και το καθήκον. We believe that this will form a lasting, durable, and fully financed solution. Εδώ πέρα γίνανε όχι ελεύθερη κερκίδα. Εδώ γίνανε ότι δεύτερη σκύλια ελεύθερη. Όλοι στο ίδιο καράβι, είμαστε όλοι στον Τιτανικό που βουλιάζει και από ό,τι φαίνεται δυστυχώς θα μας αφήσουν να βουλιάξουν. Πολύτε όπως είναι διπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα επόμενα 3 χρόνια έχουμε μόνο μόχθο, κόπο και υδρότα και δάκρυα. Η τουρίβα χάδι του γάμου τα τριού και ουδόν υπευθείων. Αν δεν έχεις νύχια να συστήσεις, σε ξύνουν οι άλλοι. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι οι άλλοι, να μαζευτούμε, να συγκεντρωθούμε για να προκόψουμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε τις πραγματικές ειδήσεις από το Πάτσα τα TV. Σε ένα πρωτόγνωρο για την Κύπρο, κλίμα ομοψυχίας και ενότητας, η πολιτική μας ηγεσία αντιμετωπίζει τη μεγάλη κρίση.
Το Ακέλ κατηγόρησε τον πρόεδρο για αλλασιτεχνισμούς και εξιστελισμούς. Το Οδυσσέι κατηγόρησε το Ακέλ ότι παρέβωσε ένα χρεοκοπημένο κράτος. Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου ζήτησε την παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών Μιχαλάκη Σαρή για τις Βρυξέλλες πήγε απροετοίμαστος και θυμός χαρακημέλητο. Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης έριξε 5 τεστάκια στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τα 3 στο στόχο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ζήτησε την παρέτηση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πάνικου Δημητριάδη. Την παρέτηση της Άγγελα Μέρκελ ζήτησαν Γιαννάκης Ομήρου και Γιώργος Περδίκης. Την παρέτηση όλων των πιο πάνω και του Μάριου Κάρογιαν ζήτησε ο Ζαχαρίας Κουλίας. Η κυβέρνηση, η απερθούσα, σίγουρα φταίει. Οι υπουργοί οικονομικών φταίνε. Κεντρική τράπεζα, αυτή έφερε τα πάνω κάτω. Οι διευθυντές και εκτελεστικοί των τραπεζών, όλοι να κάτσουν στο σκαμίν, ασφαλώς. Κάνει κάτι ο ένας, δεν τον τιμωρούμε. Κάνει ο άλλος κάτι, δεν τον τιμωρούμε. Παίρνουν θάρρος και ορίστε ποια είναι τα αποτελέσματα. Όχι, δεν μπορώ να βλέπω τον αρχιεπίσκοπο έτσι. Έφαντο το μαράσι, έγινε σκιά του, αυτό το. Και δεν χαθώνε εκατομμυρία ευρώ που έχασε την αρχιεπίσκοπη Βρεουάνια. 100 εκατομμύρια. Πού έπιανε 100 εκατομμύρια ευρώ. Όντα ρε, όχι. Δεν ξέρω κάτι γιατί ξέρω με την καμπάνα ρε, όχι. Αρχιεπίσκοπε, μπορεί να χάσαμε ένα 100 εκατομμύρια, όμως υπάρχουν και χειρότερα. Τι χειρότερον υπάρχει, ουρανία, που το να σου πιάσουν 100 εκατομμύρια ευρώ. Να πάξει ολόκληρη καμπάνα πάνω στους αλυσόντες. Ακόμα ακούσουν στο πιάμον. Να χάσεις τη δουλειά σου, θα μείνεις άνεργος. Μια γεωγραφία λέγεται. Α, ναι, μια στιγμή. Αρχιεπίσκοπε της Χατζηπαναγής από το Τρίτον. Θα θυμάσω. Ναι, κύριε Χατζηπαναγή. Ναι. Αληθεύει. Ότι η εταιρεία μας έχασε. Η εκκλησία μας απόλυσε 100 εκατομμύρια, ναι. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Το μυαλό μας είναι στους συνανθρώπους μας που έχουν μείνει άνεργοι και θα φροντίσει η εκκλησία να... να βρουν όλοι οι δουλειές. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Πάω. Πάμε σε κοιτήτε. Όχι. Θα κάνουμε νεράνο από τους πλούσιους. Όχι. Να κάνετε νεράνο και τα από αδελφιά. Λάνης, να την ρωθώ. Να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Έρχεται, έρχεται. Οκ, θα κάνει πάρα πολλά αρχιεπίσκοπε. Καλημέρα και επίσκοπε μου. Πού την είδες την καλή μέρα. Εγώ να τις άμας, εχουρέψ' άμας. Υπάρχει όμως ελπίς. Ευχές όμως. Ακή, ακή. Αρχιεπίσκοπε. Επειδή ξέρουμε πως στενοχωριέστε, τι κάναμε, μαζέψαμε αυτά από το προσωπικό για την αρχιεπίσκοπη. Είναι τίποτα σχεδόν μπροστά στα 100 εκατομμύρια, αλλά κάτι είναι. Δεν μπορώ να δεχτώ. Εντάξει, τότε να τα δώσουμε στους χαμηλούς δόμισους της Αρχιεπισκόπης. Εντάξει, είναι ένα βάλσαμο για την πίκρα μας. Αρχιεπισκόπε. Αρχιεπισκόπε μου, η έκπληξη μας δεν είναι τούτη. Τα έκπληξη. Αρχιεπισκόπε, επειδή ξέρουμε πόσο στεναχωριέστηκε για τους ανέργους, είπατε το και στο ράδιο του. Είπαμε, ναι. Έτσι αποφασίσαμε και προσλάβαμε 100 άτομα στην Αρχιεπισκοπή Άρτσα. Με τέλεια, Αρχιεπισκόπη μου, 100 άτομα, θα βρουν δουλειά. I speak only Greek. I speak only Greek. What's the other day? 5 δισεκατομμύρια ευρώ έπλεσε στην Κύπρο την περασμένη Τετάρτη με μεταγωγικό αεροπλάνο από τη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν από το αεροδρόμιο Λάρνακα στην Κεντρική Τράπεζα μέσα σε κοντέινερ. Τα κοντέινερ τοποθετήθηκαν στο προάδρο της Κεντρικής Τράπεζας και θα ανοιχτούν μόλις έρθει άδεια από την Γερμανία. Άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην Κεντρική Τράπεζα και εισηγήθηκε όπως τα κοντέινερ
να καταβρέχονται καθημερινά για κάθε ενδεχόμενο και εν πάση περιπτώσει. Ο Τόμος έστειλε δουλειές του και νομίζω ότι θα έχω δουλειά σε μια εβδομάδα. Έφτασε κανένα. Κλείνουν τα πάντα. Πώς θα λειτουργήσει, ποιος θα κάνει τις τηλεομές, πώς θα εκτελώνει τα εμπορεύματα, πώς θα έρθουν τρόφιμα, πώς θα έρθουν κάψιμα, δεν θα πετούν αεροπλάνα, δεν θα μπορούν να. Πού θα βρουν λεφτά, θα αντέξει 10, 15, 20 μέρες μετά, χωρίς μεσοτά δεν κινείται καμία οικονομία. Είναι βασικός κανόνας. Θα λέω ότι οι Γερμανοί πιστεύουν ότι στην Κύπρο είμαστε απρογραμματιστοί, υπάρχει ακυβερνησία, αναποτελεσματικότητα, ανοργανωσιά, ανευθυνότητα και υπάρχει και η ατιμωρησία, Φρέντ. Άτε όλα. Κάποιος θα τους το εισχύρισε, Φρέντ. Καλημέρα. Την καλημέρα. Να σύντομα θα γίνει κονκούρμα με το κανονικό ξαναπέντε. Ο Μπέντε. Του τον ήταν. Τι τον τέντα. Εγώ δεν πάω να δω στα κοράκια. Ρε, και κακτερούμε να ψοφίζουμε για να μας φάσει τέντα, ρε. Υπάρχει πρόβλημα στην κάψη μου, ρε. Ποιος. Τούτοι καθέρουν να συνεχίσουμε να ζούμε τον Αμπάλα τον τρόπο που ζούσαν τόσα χρόνια και θα έχουμε κυβέρνηση παλαβή και αμπάλατη και αχάμπαλη όπως είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Καταλάβες. Έτσι θα ψοφίσουμε, θα μας το σπάσουν. Πάστε μας για τα λεφτρέλια, θα μας έχουν δούλους. Ε, μα ναι, έτσι που να γίνει. Όχι, εξαρτάει ο Βάσκο, μπορεί να μπορεί, όχι. Ε, μου βάζεις που εξαρτάει. Ε, δηλαδή είναι στο φορτί. Ψες πάντα τον πρόεδρο, φίλε, πια. Έκανα συνδυμά να κάνει σημειώσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, σε πρέπει να γίνουν άμεσα. Ω, φίλο μου. Ε, εδώ, πόσο καλό είμαστε, πόσο είναι δυνατοί. Πρώτον, η κυβέρνηση τιμωρά τους ενέχους για να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μετά, ο καθένας που μας έχει καθήκον να βοηθά όπως μπορεί τον συνάνθρωπο του. Να μην ψουμνίζουμε ξένα προϊόντα, αλλά μόνο και μόνο κυπριακά. Να μην προλαμβάνουμε ξένων προσωπικών, αλλά μόνο και μόνο κυπριακά. Σωστός. Τις διακοπές μας θα τις κάνουμε μόνο στην Κύπρο, ούτε έναν ευρώ εξοκυρή, και να ξαναγαπήσουμε τον νέο τον τόπο. Να δοθούν κίνητρα από την κυβέρνηση για τον τουρισμό, τον αγροτουρισμό κτλ. Να ξαναφυτέψουμε τα χωράφια μας, να ξανανοίξουμε τα εργοστάσια μας που μας έβαλαν και κλείσαμε τα ξεφύτητες. Να γίνουν καζίνο να μην πιένουν ποσί, να μην πιένει κανένας ποσί. Και να κόψουμε τα επιδόματα που πετάσουμε σε όποιον δεν προσφέρει σε αυτόν το κράτος. Τη φάγανε από μέσα. Κάτι το γνωρίζω. Τη φάγανε από μέσα. Κάτι το γνωρίζω. Και η Κεντρική Τράπεζα ήθελε να το κλείσει προφανώς. Ναι. Τη φάγανε από μέσα. Κάτι. Όπως και να πάρεις το θέμα αυτήν. Κούρεμα, επέμενε. Επέμενε για το κούρεμα. Επέμενε για το κούρεμα. Να το αρπάξεις. Τη φάγανε από μέσα. Κάτι. Όλοι φοβούνται τον κόσμο. Πάμε λίγο σε αυτό που αφήσαμε. Θα πρέπει να βοηθήσετε εδώ γιατί έχει αλλάξει ο ερμός στο σκέψη μου. Τι φάγανε από μέσα. Λίγο πριν το μεγάλο κούρεμα, κάποιοι μεγαλοκαταθέτες έβγαλαν λέξη από τις τράπεζες 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πιθανότητα αυτή, κύριοι, να έβγαλαν τα λεφτά τους εντελώς τυχαία είναι 1 στο δισεκατομμύριο. Η πιθανότητα να έβγαλαν τα λεφτά τους γιατί το προέβλεψαν είναι 1 στο 1 εκατομμύριο. Η πιθανότητα να μην έβγαζαν τα λεφτά τους αν κάποιοι που γνώριζαν τους το σφύριζαν είναι 0. Είναι ο καθρέφτης μας, είναι ο καθρέφτης μας. Ως κοινωνία. Ως κοινωνία, αυτό είναι βουλευτή. Άρα ήμασταν κοινός αχάπαροι, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Δικά σας λόγια. Πατάταλα, με τον καθηγητή Αριστοπάρη Στάιν. Κύριε καθηγητά, με τη συμφωνία στο Eurogroup οι Τροϊκανοί έσωσαν την κυπριακή οικονομία από τη χρεοκοπία. Ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να απαντηθεί επιστημονικά με το θεώρημα της βαρύτητας. Όπως έχω υπολογίσει σύμφωνα δηλαδή με τους υπολογισμούς μου, η συμφωνία Τρόικας και Κύπρου αντιστοιχεί με μια πτώση ενός ατόμου από έναν γκρεμόν.
αποδείξω πέραν πάση της τιμωρίας ότι είναι αδύνατον η κυπριακή οικονομία να αντέξει αυτήν την πτώση. Για σκοπούς του πειράματος έχουμε μεταφερθεί σε έναν κρεμό. Ο Ενταφιανός αντιπροσωπεύει την υπέρβαρη κυπριακή οικονομία, η οποία θα πειραματιστούμε τώρα αν θα αντέξει αυτήν την πτώση. Η Τρόικα έχει βοηθήσει την κυπριακή οικονομία με μια βοήθεια, η οποία εμείς την αντιπροσωπεύουμε με μια ομπρέλα, η οποία στοιχίζει 5 ευρώ. Θα αντέξει ο Ενταφιανός την πτώση, δηλαδή η κυπριακή οικονομία. Ενταφιανέ, ομπρέλα, jump. 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 Τα λόγια είναι περίπτα. Απέφυγα επιμελώς, κύριε Καρεκλά, στις ώρες της κρίσης να αναφερθώ στο παρελθόν. Απέφυγα να πω ότι την 1η του Μάρτη παραδόθηκε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα χρεοκοπημένο. Απέφυγα επιμελώς να πω ότι κάποιοι κρατούσαν ένα μνημόνιο. Απέφυγα επιμελώς να πω ότι κάποιοι 5 χρόνια όλες αυτές τις πάντοτες ιδέες δεν τις εφάρμοσαν. Απέφυγα να πω ότι μας έφεραν την Τρόικα που μας λένε τώρα ότι πρέπει να αλλάξουμε δρόμο. Κύριε Καρεκλά, δεν εγώ θέλω να χαλάσω το κλίμα. Ούτε εγώ θέλω να χαλάσω το κλίμα. Ακούτε. Κύριε Δημοσθένου, συγγνώμη, Δημοσθένου. Κυρία Δημοσθένου. Ναι, γεια σας. Κυρία Δημοσθένου. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Δημοσθένου. Γεια σας, Λίτα μου. Γεια σας, κύριε Γλυκή. Ήθελα... Καλό μου. Ακούτε με. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, δεν είναι αδικό. Φρέντ, είναι τους τους αυτούς με τον κύριο Μαναφορίδικα τους, α. Τους Τροκανούς, τους πολιτικούς μας. Διαχειριστεί και με χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Δηλαδή, ήθελα έτσι με απλά λόγια, αλλά για πρόσβαση σε φυσιολογικό να γυρεύουν πολύ από το βιο. Από το. Τι ωραία. Τι ωραία.
τη δεινή οικονομική θέση που περιήλθε η Κύπρος κράτος και πολίτες παίρνουν έκτακτα μέτρα λιτότητας. Όλοι οι εκατομμυριούχοι πολιτικοί και οι υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι θα εργάζονται φιλοκερδώς. Όλοι οι μισδαδόροι θα μειώσουν τις μίζες τους, οι υψηλόβαθμοι τραπεζικοί θα επιστρέφουν τα μπόνους τους πίσω. Ο προϋπολογισμός και η θητεία της εθνικής φρουράς μειώνονται. Όλες οι υπηρεσίες των Δήμων συνενώνονται. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 7 μέρες την εβδομάδα ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δάσκαλοι και καθηγητές θα εργάζονται και τα απογεύματα για να μην χρειάζονται οι μαθητές να πληρώνουν ιδιαίτερα. Μειώνονται 3% η τιμή ηλεκτρισμού, 5% η τιμή του νερού και στις καφετέρειες η τιμή του φραπέ από 6 στα 5 ευρώ και να πάνε πιο φθηνά τα φαρμάκια κάτω. Πρώτα θέμα στα δελτία διεθνώς παραμένει η κατάσταση στην Κύπρο με ρεπορτάζ και αναλύσεις. Τόσο τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία αλλά και οι μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες αναφέρονται εκτενώς στην τραγικότητα της κατάστασης. Το γερμανικό κανάλι Das Erst σε εκτενές ρεπορτάζ κάνει λόγο για νίκη της Άγγελας Μέρκελ και του Βόλφαντ Σόγγελ, ενώ καλεί τους Κυπρίους από τώρα και στο εξής να τρώνε μακαρόνια. Kürzen nach den Lichten Endlichen Wendern nach den Baren Buren, der feinische Wolfach Schäuble, die Rheinbrennen sind im Brennen, der Schipper, er mehr mehres Kastellager Dirden, elle Feinster Dirden, Schipper Moren Rang in der Leber, im Rüstach Mischung nicht stimmt. Το βάρσι το βάρσι του Πρόχινγκ. Δεν σε χαίρον δύσκολα σε αδικούντο, δεν σε χαίρον τη Κυπριέτ. Εστέλνω σε το Υπουργό Ιδρυμικό Βαντζαλισσαρίτ, είναι ρωστόν, προσέχοντα σε πουλήσουν ένα λόγκρι. Προσέχετε τι εξή, αυτό το σκότφο τη Μενίζη, τη Σινιέτα, το Σοχέρι, δεν σε χαίρον το Ευρωπαϊκό Ινωτό, δεν σε Το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου όπως το ξέραμε δεν υπάρχει πια. Εζηλέψαν οι ξένοι και τα μπάρα μας. Ήταν ωραία να σχολάνω από το μεσημέρι και να έχω κάπριο, πισίνα και εξοχικό. Ήταν ωραία να βγαίνω στο τερμάκι με τις φιλιππινές μου και τα δέρνα με την κάφκα μου. Παρίσι με τη γυναίκα μου και μπούκικο με τον κουμπάρο μου. Ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε γιατί τα μυαλά μας πήραν αέρα. Οι άντρες έκαναν κοιλιά και οι γυναίκες έβαλαν βυζιά. Γίναμε γη του shopping mall και του φραβέ. Ας ξαναγίνουμε γη της λεμονιάς και της ελιάς. Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διεθνές θεσμικό όργανο είτε. Μας δώσουν την, τα στοιχεία εκείνα. Δεύτερον, με την που άνοιξε τη Κερκόβα, παρά τις οδυνορές πτυχές της, τα άνομα σχέδια είχαν όρους εντολής. Πρέπει να... Για τα νοικοδόμηση του κράτους. Ακρογωνίους λόγους λύθου. Δεν θεωρούμε ότι επίσης... Με συγχωρείτε. Ο νιωπιοβατοαυτισμός. Αντί του προτινούμενος Προδοδιατρικών υπηρεσιών. Ήταν αυτό. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Θα σου πω κάτι ρε δασιλευτά. Άλλο. Αν θέλεις εγώ πεζένεις για τους. Έχει τίποτε εκεί, τίποτε. Σαν να μην σταματάει η ζωή, να ακούμε, έχει το αρέγα να παραδέχτω.
Μα να ντρεπέσαι τίποτε, ρε. Ρε, μα καταλάβεις να μου γίνεται δαμε, ρε. Έχουμε τροϊκό πόλεμο, ρε. Ήρθαν οι τροϊκά και κατέχτησε μας. Έχουμε κάτω σύρε που πουξε. Μα δεν καταλαβαίνεσαι, δεν αντιλαμβάνεσαι τίποτε τι γίνεται γύρω σου. Εντάξει, ρε, μα... Πάντα, μα, ρε. Μα καταλάβεις, δηλαδή, να μου λένε που γίνεται να μην ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις ότι η μάπα είναι το όπιον του λαού. Σύνον του τη μάπα και το στοίχημα εκεί για να μην επαναστατεί. Παραλύνει να έρθει ο Λί. Έτσι. Πάχος Ολυμπιακός και ο Λί. Έτσι. Ο μόνος Ελαμινάς σου. Έτσι. Αρχίες Λυκός, αμάνα μου. Έτσι. Δεύτερη. Με συμφωνώ για το αμάνα. Διότι ο Άρχιος ο Βαλιάντος και θα σπράσει ο Ολυμπιακός, άρα μια που δες και θα δέει ο Εθνικός Αρχούς. Και ο Λί με βάλα το πιλέ, ανώσκωσε από ελ. Να σου πω, για όσο είναι καλύτερο με βάλα το Αποέλ, αλλά το Αποέλ είναι το καλό του Πουπούξου. Το Πουπούξου της Κόπ. Δόξα ΑΕΚ και ο Λί. Από όλο μεγεί ανάπα μου, άσου. Έτσι. Πόσα. Δεν πόσα. Πόσα παίξουμε. Δεν κρατώ. Τι δώσεις να παίξουμε. Αν δεν πέφτει, ρε! Θα κρατάει, ρε! Ο κόσμος επίνασε, ήταν λύση. Είστε είχαν προϊκό πόλεμο. Εγώ ψάω στα ριάντα. Οι τράπεζες είναι μικρές. Έμαστε όλοι ριάντα πάνω του. Και εγώ έβαστε όλα ριάντα. Εγώ σου πούσες μαζί το χωρό, αν το πίνει. Σβέτλανα, ποιος και τους μάνα μου! Ευχαριστώ σε Λαΐδη και εμείς μεταδώσαμε τις διάφορες επαφές που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Θα προσθέσω τώρα εμείς πριν την έναρξη του κυρίου Γκρουπ. Στο ίδιο μήκο κύματο κινήθηκαν και τα πρωτοσέλιδα του Διεθνή Τύπου. Η γερμανική εφημερίδα Spiegel αναφέρει τον σκότωσε γιατί τον αγαπούσε. Η αγγλική εφημερίδα Guardian κάνει λόγο για τον άγριο καυγά του πρόεδρου Αναστασιάδη και τη Christine Lagarde και αναφέρει ότι ο πρόεδρο είπε χαρακτηριστικά πάσα την πουθανά γιατί να βάλω το φούλι να την ακάσει πάνω στο σβέρκο. Ενώ η Ιταλική Κουριέρα Ντελασέρα, στο πρωτοσέλιδό τη, αναφέρεται σε δηλώσει τη Ιταλική Μαφία. Οι κυπριακέ τράπεζε μα άνοιξαν τα μάτια και συνεχίζει, του έκλεψαν όλου σε μία νύχτα. Αυτό θα πει η μαφία. Η κοινή γνώμη τη Κύπρου μετά το κούρεμα των ριαλιών τη από την Τρόικα φαίνεται να συμφωνεί με την ιδέα να κουρέψει το ευρώ από τη χώρα. Σύμφωνα με έγκυρε και διασταυρωμένε πληροφορίε του Πάτατα TV, θα γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο λαό επιστροφή στη λίρα με το Αθηνό. Το σχεδιασμό τη λίρα θα αναλάβουν από κοινού οι κύριοι Άνδρος Κυπριανού, Γιαννάκη Ομήρου και Γιώργο Περδίκη, οι οποίοι θα αποφασίσουν και ποια άλλα ζώα τη κυπριακή πανίδα θα απεικονίζονται. Τιμή ζερμουφίση, κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Αναμφίβος δεν με χωράει ο τόπος, ρε παιδιά. Τι να σας πω, έφυγα από τα χάλια της Ελλάδας, ήρθα σ' άλλα χάλια. Ήρθα από πρώτο λεωφορείο, η ώρα 11 αφιά από την τελφόλα και ήρθα εδώ μέσα. Δεύτερο της σειρά βλέπα. Ναι, είναι πρώτος, αλλά μην δεύτερο, δεν πέρασε. Ξείς, πράγμα θα Δεχόμαστε την εισβολή. Επαναλαμβάνω. Εγώ συμφωνώ ότι είναι εισβολή, με τη διαφορά ότι εμείς φροντίζουμε στην Κύπρο όποτε κάποιος θέλει να εισβάλλει να το ανοίγουμε την πόρτα για να μπαίνει. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτά είχαμε για σας απόψε. Μην χάσετε την εκπομπή αν είμαστε περιπάτρι. Αυτή τη βδομάδα ο Πέτρος Κωνσταντίνου κάνει λιτότητα. Μένει στο στούντιο και παίζει με τον ταγματάκι της 33ης μοίρας καταδρομών. Το πολεμικό βίντεο παιχνίδι Call of Duty. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.